Γεια σου Πάρη. Γεια σου Τι κάνεις Πάρη. Πανικός. Πανικός. Έχει περάσει ένας χρόνος. Όχι, δεν περάσει Όχι, ένας χρόνος. προφανώς. <laughs> Αλλά είναι... για να δούμε πόσοι είχαν βρει το φοβερό μας teaser. Α ναι, όντως. Πριν ε, κάποιες μέρες, σλάς εβδομάδες ίσως. Δύο με δύο εβδομάδες. Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Έκανα ένα post στο X και στο LinkedIn. Θυμάμαι αν το έκανα και στο Facebook, με το logo μας εδώ, με το Neon light μας και τον αριθμό 42. Και είπες σε φίλους μας και γνωστούς ότι είναι παραπάνω από ένα τα Σωστά. Ε, Easter eggs. Σωστά. Πώς ήταν τα Easter eggs. Ήταν τρία. Ε, yes. Δεν είμαι σίγουρος τώρα να μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Εγώ τα θυμάμαι. Θυμάμαι τα δύο που ήταν όντω και το ένα που νόμιζε ότι ήταν και δεν ήταν. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Σωστά. Για πλέον μας. Λοιπόν, easter egg 1 ήταν το, το τι έγραφα 42. Γιατί στην 47η, στο τέλο τη 42η εβδομάδα τα έβγαινε όπω και βγήκε το πρώτο επεισόδιο τη 6η σεζόν. Μικρή κουβέντα. Και το άλλο easter egg ήταν ότι το φω αναβόσβησε έξι φορέ. Επειδή oh. ήταν επειδή είναι η, η έκτη σεζόν και στο τέλο σε μια αναμένα. Το, το, τρίτο easter egg θα το αναφέρουμε ή επειδή δεν ήταν πιο επιτυχημένο. Νομίζω επειδή ήταν χαζομάρα, το διέγραψα από το μυαλό μου. Οκ. Okay, άρα δεν το θυμάσαι. Όχι. Oh. Άρα θα το αφήσω από και θα σου πω εσένα μετά και στου oh, ε, ακροατέ μα δεν θα το πούμε. Ποιο. Τι, τι ήταν, εργά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. <laughs> ε, όχι, το θυμήθηκα το θυμήθηκα. Δεν θα το πούμε αυτό το easter egg. Κατά πρώτον στη μία πλατφόρμα είναι σωστό, στην άλλη όχι. Okay. Εντάξει, οπότε το easter egg υπάρχει είτε στο X, είτε στο LinkedIn. Νομίζω υπάρχει στο LinkedIn και δεν υπάρχει στο X. Ναι. Ε, αλλά δεν το έχουμε πει ποτέ ότι αυτό το easter egg υπάρχει. Απλά, okay, είναι ό, α, απλά... Ναι και γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επικοινωνούμε. Είναι παρόν σε πολλά σημεία, αλλά δεν το επικοινωνούμε. Δεν χρειάζεται. Ποτέ. Φανταστικά Τι άλλα νέα έχουμε. Καλά, πολλά νέα θα έλεγα. Έχουμε και ολόκληρο καλοκαίρι που έχει περάσει. Καταρχά, είπαμε, έρχεται OpenConf. Έρχεται OpenConf. Γενικά, event season θα πω. Δηλαδή, έχουμε πολλά πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο meetup έγινε μετά το τελευταίο επεισόδιο ή πριν. Δεν πριν, θυμάμαι. Πρέπει να ήταν κάπου κοντά. Οπότε mm. δεν ξέρω αν τα έχουμε πει για τότε. Μπορεί να τα έχουμε πει στο ναι, τελευταίο τη τελευταία σεζόν. Αλλά υπάρχει δυναμική Εντάξει, 9 meetups τελικά θα κάνουμε φέτο. Σίγουρα 8. Έχουμε ένα θέμα με τι ημερομηνίε, θα το βρούμε. Γενικά, εγώ θα πω ότι και από events και από προϊόντα και από πολλά πράγματα, νομίζω ότι αυτή η season που έρχεται είναι αυτή που θα ανακοινώσουμε τα περισσότερα. Θα δείχνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα κάνουμε. Στα, στα σίγουρα είναι. Μην ε, τα πούμε όλα. Ναι. Ε, το πρώτο meetup το οποίο δεν θυμάμαι ποτέ είναι, είναι κάπου μέσα Νοέμβρη. Ναι, ε, ναι. Νομίζω γύρω θέλαμε, 27, ναι, ναι. Θέλαμε και πιο νωρί, αλλά δεν υπήρχαν ημερομηνίε, οπότε. Fuck it. Okay. Ε, νομίζω είναι κάπου. 17 Είναι η τρίτη που είναι κοντά στι 15 Νοέμβρη. Ναι. Αυτό πρέπει... θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποια τρίτη είναι αυτή. Mm. Μπορώ mm. να το δω, αλλά. Okay. Okay. θα το δω. Ε, είναι πιο απλό. Ε, έχουμε αυτό. Έχουμε OpenConf το οποίο έρχεται, νομίζω, 28-29. Ναι. Η τρίτη είναι 12 Νοέμβρη ή 19. 19. Την τρίτη 19. 19. 19. 19, 19 λοιπόν Νοέμβρη και έχουμε Open Conf, δεν το έχω σημειωμένο εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι είναι 28-29 Νοέμβρη, κάτι mm. τέτοιο. 29-30. Και είναι τέλειο Νοέμβρη. Το οποίο νομίζω πλέον έχει ανακοινωθεί και όλα, αλλά θα κάνουμε και μία live μικρή κουβέντα. Βεβαίω. Small, small Talk. Βεβαίω. Οπότε θα χαρούμε να τα πούμε εκεί. Έχει και ένα Gen.AI ε, Hackathon πριν και έχει κάποια βραβεία, ναι. αν κάποιο θέλει να δηλώσει συμμετοχή. Ε, έχει νομίζω ακόμα κάποιε εκτόσει στα ειστήρια. Αν δεν κάνω λάθο. Έχει να κάνει okay. και με πότε βγαίνει το, το επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι σε καμιά δύο εβδομάδε είναι που ξεκινάνε το, τα πιο ακριβά, α πούμε, μυστήρια. Οπότε, αν κάποιο σκέφτεται, είναι μια καλή ιδέα. Ε, στο οποίο θα είμαστε και σαν Logic. Βεβαίω. Ε, θα χορηγήσουμε φέτο τον καφέ. Αμέ. Πότε... Θα κάνουμε παιχνιδιάρικη χορηδία, χορηγία φέτο. Παιχνιδιάρικη. Οπότε, αν είσαι στο OpenConf και σα αρέσει ο καφέ. Ε, Πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ στα coffee break. Και εγώ θα πω επίση για το Open Conf True, επειδή πήγα σε διάφορα events και meetups και συνέδρια τη χρονιά που μα πέρασε, είναι πραγματικά καλό. Ε, και όταν το πήγα, ενώ πήγα στο εξωτερικό για να, το, για να το ξεκαθαρίσω. Το Open Conf είναι πραγματικά καλό συνέδριο. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να πάει σε κάποιο συνέδριο προγραμματιστικό και.

Πέσα, εγώ πήγα σε κάποια άλλα στο εξωτερικό και λέω, Ρεφί, λε, τα κάνουμε undersell εδώ στην Ελλάδα. Το πώ καλά κάνουμε κάποια πράγματα με εκείνο. Είναι φορές. λίγο απογοητευτικά. Ναι. Είναι λίγο απογοητευτικά. Θα, το, θα τολμήσω να το πω. Ναι. Οπότε, παιδιά, πηγαίνετε openpawlaconf.gr. Ναι, ε, νομίζω ότι έχει βασικά τα τρία καλά. Δηλαδή, έχει ομιλίε, που είναι για του περισσότερου το πιο σημαντικό. Mm. Εγώ δεν είμαι ένα από αυτού. Ναι. Είμαι λίγο τεμπέλη όσον αφορά τι ομιλίε. Αλλά έχει και παράπλευρε δραστηριότητε. Όπω mm. όπως για παράδειγμα το Hackathon που είπαμε, νομίζω έχουν και άλλα πράγματα ετοιμάσει τα παιδιά, γενικά γίνεται πολύ καλή δουλειά και έχει και πολύ networking, δηλαδή mm. θεωρώ ότι η δυνατότητα σου να λεπιδράσεις με εταιρείε του χώρου, με άτομα σαν και σένα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, οπότε... Επίσης εμείς ξέρουμε και άτομα τα οποία είτε έχουν βρει δουλειά μέσα από συνέδρια είτε κάποια συνεργασία, δηλαδή γίνονται όντως πράγματι όλα αυτά. Γίνεται δουλίτσα και Τέλειο. μετά, πέρα από τα meetups, τα οποία είπαμε ότι λογικά κάτι θα έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα για την τρίτη, δηλαδή 100 περισσότερα 100%. πράγματα. Μα, με 100%. Ε, πέρα από αυτό, τι άλλο έχουμε, έχουμε τα υπόλοιπα δικά μα meetups. Υπάρχουν καινούργια meetups τα οποία σιγά-σιγά γίνονται στην Αθήνα. Για πες. Ε, 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 Αν δεν είσαι στο νου σου. Είναι το API το Athens, το οποίο ξεκίνησε να μοιάζει με κάτι ίδιο Reboot. Ε, πριν τελειώσει προηγούμενη σεζόν. Αν είδα καλά, έχει ξεκινήσει ήδη με mm -hmm. ανακοινώσει τώρα. Open Coffee έχει ανακοινώσει ημερομηνίε για φέτος και γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πλάκα. Ε, Συζητούσα και στο Open Coffee με κάποια άτομα τα οποία σκέφτονται να ξεκινήσουν Meetups. Mm -hmm. Οπότε μπορεί κάτι να έχει προκύψει από τότε μεταξύ mm -hmm. του, του σήμερα και του επεισοδίου. Mm -hmm. ε, αυτά νομίζω. Σίγουρα βγαίνουν και άλλα. Δηλαδή στο meetup.com αν μπεις και βάλει Αθήνα, τεχνολογικά events. Γενικά υπάρχουν πραγματάκια. Να δούμε και τον Chris ds θα κάνει φέτο που είναι από τα μήνυμα που πηγαίνω. Γενικά υπάρχουν πολλά, υπάρχουν πολλά να mm -hmm. πω. Και φαντάζομαι ότι προχωράμε μετά. Ε, Vox στη Θεσσαλονίκη έγινε. DeVox Vox ε, λογικά θα έρθει στην Αθήνα. Φαντάζομαι. Νομίζω δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Γενικά γίνεται φασούλα, θα πω εγώ. Χαμός. Γίνεται Για πες. Φασούλα. Σήμερα όμω, σκέφτηκα... Να συζητήσουμε από μια διαφορετική σκοπιά. Ποια είναι αυτή. Ε, θα ξεκινήσω πάντα με μια έτσι ωραία εισαγωγή. Ε, και θα πω ότι συνήθω συζητάμε για πράγματα τα οποία είτε γνωρίζουμε αρκετά καλά, είτε έχουμε συζητήσει πολύ, είτε γενικά. Mm. Έχουμε μια άποψη που γι' αυτήν είμαστε σίγουροι, θα το πω. Mm. Για μα. Δεν λέω ότι είναι σωστή, ωραία. αλλά λέω ότι αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι. Οπότε λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να πάμε στην άλλη μεριά ωραία. και να θέσω ένα ερώτημα το οποίο μα απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε την. Καταλήξει κάπου. Προκύβει. Και αυτό το ερώτημα είναι το εξή. Προκύπτει, θα το, θα το κάνω μάλιστα και όπω μου το κάνανε σε μια συζήτηση που είχα στο Open Coffee. Mm. Πώς Πώ βρίσκουμε πελάτε. Α, ah, τέλεια. Πάρα, πάρα πολύ, το πολύ καλό. Γεννά πάρα πολλά ερωτήματα πέρα από αυτό. Mm. Ε, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα από τα προβλήματα που εγώ βλέπω ως ένας άνθρωπος που ψάχνει να δει άλλοι πως το κάνουν ή να ακολουθήσει κάποιες πεπατημένες είναι ότι συνήθως αυτοί που ξέρουν τι κάνουν σου λένε πώς εγώ τους βρήκα. Και τις περισσότερες από αυτές τις φορές αν ψάξει λίγο παραπάνω εγώ νιώθω τουλάχιστον ότι βγάζουν «Α, ah, ξέρεις τι, εμείς πάντα θέλαμε να κάνουμε αυτό» ή «Κάναμε εκείνο» ή «Ακολουθήσαμε αυτή τη στρατηγική» αλλά τελικά η πραγματική αλήθεια δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και δεν σου λένε τα πραγματικά βήματα που περάσανε. Οπότε θεωρώ ότι πιάνοντα το τώρα που εμεί δεν έχουμε βρει ακόμα την απάντηση αυτή mm -hmm. και για εμά είναι ακόμα ανοιγορευστή, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε τώρα. Τέλειο. Και ήταν μια συζήτηση που θέλαμε να κάνουμε μαζί 4-5 μέρε τώρα. Οπότε την κρατούσα, μην είχε την δηλαδή ίδια για να την κάνουμε εδώ. Άρα πάμε να αναλύσουμε το πώς συμβαίνει μέχρι στιγμής και να δοκιμάσουμε, εννοεί να κάνουμε συζήτηση τώρα, να, να, δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Ε, να δοκιμάσουμε κάτι από εδώ. Τέλεια. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε να βάλουμε λίγο κάτω το πόσο έχουμε βρει μέχρι στιγμή πελάτε. Αυτή τη στιγμή, ωραία, καταρχά, εμεί τρέχουμε μια εταιρεία η οποία λέγεται Logic. Okay. Mm -hmm. Η Logic, το, το, η συντριπτική πλειοψηφία του τζίρου τη της είναι από consulting ή πε το professional services, όπω θε. Δηλαδή, έρχεται σε εμά μια εταιρεία η οποία χρειάζεται να φτιάξει μια εφαρμογή. Εμεί φτιάχνουμε αυτή την εφαρμογή, πληρωνόμαστε γι' αυτό και για τη συντήρηση εφόσον συνεχίζει η εφαρμογή και that's it. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ μικρό πόστο κάθε χρόνο που έρχεται από το Volpe. Λοιπόν, ωραία. Οπότε μιλάμε τώρα για το πώ βρίσκουμε πελάτε στο κομμάτι του consulting και των professional services. Stop. Που για μα είναι ένα ανοιχτό ερώτημα ακόμα. Το, το πώ βρίσκουμε πελάτε. Ωραία. Τι σημαίνει ότι είναι ανοιχτό αυτό το ερώτημα. Σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε βρει μία μηχανή παραγωγής, leads, contacts, quotes, ξέρεις, προσφορά και πάει λέγοντα. Είναι αρκετά σαν σκάλια, όπως λέμε αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο, βάζω λίγο ακόμα το πλαίσιο, mm -hmm. θέλουμε να το συστηματοκοπήσουμε. Δηλαδή να, να είναι λίγο, να είναι όσο περισσότερο γίνεται στον έλεγχό μα αυτή η ροή πελατών στην εταιρεία. Συνεχίζω. Πώ τι έχουμε βρει μέχρι στιγμή, σε σημαντικό βαθμό word of mouth. Mm -hmm. Αυτό είναι είτε άτομα τα οποία μα ήξεραν και χρειάζονταν δουλειά ήρθαν σε επαφή μαζί μα, είτε άτομα, είτε αυτά τα άτομα μιλήσανε σε κάποιον mm -hmm. και αυτό ήρθε σε επαφή μαζί μα και μα αυτό. Ε είτε μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον μια περίπτωση μέσω του Σόρσλερ, ένας πελάτης μας από το εξωτερικό που μας έστειλε δύο, μπράβο. Απλά ο ένας ήταν και συνδρομητής του Σόρσλερ mm. και μας λέει παιδιά επειδή κάνατε γαμά το customer support και βλέπω ότι τώρα κάνετε consulting θα χρειαστώ τη βοήθειά σας σε κάτι αν μπορείτε να βοηθήσετε. Ε... Ωραία. Οπότε βάζω μια ανατελεία εδώ ναι. για να το, το, πιάνουμε. Σκάγια. Σε σειρά. Σκάγια. Άρα, αν μπορέσουμε κάπω να το αποκρισταλλοποιήσουμε λίγο αυτό, είναι ότι. Κάπως είχαμε καταφέρει να φτάσουμε σε άτομα τα οποία καταλάβουν ότι εμεί κάνουμε μια, μια, καλή δουλειά ναι. με τομεί τομείς. Ναι. Και είτε αυτά, είτε ακόμα περισσότερο, νομίζω οι περισσότεροι πελάτες μας δεν μας ξέρανε απευθείας, αλλά κάποιος μας συνέστησε σε αυτούς. Νομίζω, ναι. Ε, ναι, ναι, ναι. Οι περισσότεροι έτσι ήταν. Με το που χρειαστήκανε κάποια δουλειά, ήρθαν σε εμά. Άρα, λοιπόν, αυτό το κομμάτι παίζει ότι είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει πιστεί ότι κάνει καλή δουλειά, ναι. τυχαίνει κάποιο άλλο να, να χρειάζεται κατά τη στιγμή, άρα σε συστήνει. Αυτό είναι σχετικά εύκολο, δηλαδή mm. το, το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, έχει να, να κάνει με το πώ κάποιο καταλαβαίνει ότι κάνει καλή δουλειά. Και εδώ πέρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο γιατί. Και εμεί προσπαθούσαμε να το αποκρυπτογραφήσουμε αυτό για μα, καταρχήν. Και κατ' επέκταση να δούμε και πώ θα μπορούσε να, mm. να συστηματοποιηθεί και αυτό. Άρα, αν έπαιρνε ένα πράγμα ναι. και έλεγε, πώ βγάζει προ τα έξω το ότι εσύ μάλλον κάνει καλή δουλειά, ή τουλάχιστον προσπαθεί να πείσει κάποιου ανθρώπου ότι κάνει καλή δουλειά. Mm. Ωραία. Θεωρώ πω αυτό το οποίο είναι και μια συζήτηση που είχαμε στο χθεσινό one-on-one που είχαμε στην εταιρεία. Το λέμε one-on-one, αλλά είμαστε και οι δύο μέσα σε αυτό το οποίο Αλλά δεν έχει σημασία. Two-on-one ή one-on-two. Δεν ξέρω. Ναι. Ο σάσος είναι το. Ναι. Αυτό το ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχουμε είναι ότι έχουμε μεγάλο εύρο Όλοι. Εδώ μέσα. Αναγκαστικά. Είναι οριακά σαν προϋπόθεση σε αυτή την εταιρεία. Mm -hmm. Και αυτό τι σημαίνει θα, μιλ... θα μιλήσω για μένα για αρχή. Εγώ σίγουρα δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ο καλύτερος προγραμματιστής. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι γαμάτος προγραμματιστής σχέση με το πώς βλέπω τους άλλους. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά βλέπω προγραμματιστές οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από εμένα. Mm -hmm. Το ίδιο θα πω και για την ιδιότητά μου σαν ε, διαχειριστή εταιρείας, εταιρεία, όπως όπω θε, πε. Δηλαδή, είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ αυτοί που είναι καλύτεροι από μένα. Το ίδιο και ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν είμαι designer, αλλά ίσω καμπάζω και λίγο από αυτό. Εκεί είναι όλοι καλύτεροι από μένα. Mm -hmm. Απλά δεν είμαι, δεν είμαι άσχητο. Οπότε, πώ πείθει ότι κάνει καλή δουλειά, πώ πείθουμε εμεί. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνουμε και εσύ και εγώ, επειδή συχνά ε, βασικά εμείς μας αυτοί οι οποίοι μιλάμε για τις δουλειέ. είναι ότι όταν, όταν μιλάμε με κάποιον καταλαβαίνουμε θεωρώ σε μεγάλο βάθος από το business μέχρι την υλοποίηση mm -hmm. όχι στο μέγιστο βάθος αλλά σε παρκές βάθος μπορούμε να το, να το καταλάβουμε σφαιρικά όλο mm -hmm. αυτό το πράγμα ε, αυτό επειδή μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποιες δουλειές που έχουμε κάνει στο, στο παρελθόν ε, θεωρώ ότι αποπνέει μια εμπιστοσύνη. Εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, έρχεται κάποιο και σου λέει το πρόβλημά του και εσύ μπορεί να το οραματιστεί σε, σε, σε μεγάλη ανάλυση, σε μεγάλο εύρο. Αυτό. Εγώ αυτό το, το, έχω δει, το έχω δει να δουλεύει. Γιατί εξαφανίζει η αβεβαιότητα από το από το προσκήνιο, πως να πω. Δεν ξέρω αν απάντησε αυτό, αλλά εγώ το έχω δει να δουλεύει αυτό. Δεν είναι. Μα, όλο το νόημα τη σημερινή κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχει. Εσύ, εσύ τι πιστεύεις. Σωστή απάντηση. Εγώ, αρχικά, αυτό εγώ θα το ονόμαζα συνδυαστική σκέψη. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Όπω πολύ σωστά είπε, μπορεί να μην μπορούμε να εμβαθύνουμε σε κάθε επιμέρου ενότητα, να το πω έτσι, στο μέγιστο. Και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμά σε κάθε μία επιμέρου ενότητα. Αυτό που πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά καλά είναι το να μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό σαν ένα σύστημα και όχι σαν επιμέρου ναι. τμήματα. Και συγγνώμη, πετάγομαι να πω το εξή. Όταν λέω ότι ε, ίσω δεν είμαστε καλύτεροι προγραμματιστέ ή ίσω δεν είμαστε οι καλύτεροι επιχειρηματίε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί σε όλα από αυτά. Δηλαδή το, το λέω, με... Όχι, το λέω με σιγουριά με την έννοια ότι ε, προγραμματιστικά, για παράδειγμα, το λέω επειδή είναι το πιο εύκολο να δει κάποιο. Ε, ξέρω ότι έχουμε καταπιαστεί και έχουμε πετύχει σε projects τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ απαιτητικά από open source πράγματα που μπορεί να δει κάποιο, από το να φτιάξουμε το terminal για το Visual Studio Code από το να φτιάξουμε ένα δυναμικό Nginx server όλα αυτά είναι, είναι open source και ανοιχτά ε, από το... γενικά πράγματα και έχει τύχει να κάνουμε projects τα οποία έχει τύχει να είναι πάρα πολύ απαιτητικά με κρυπτογραφία, με ωραία πράγματα και από εκεί πέρα επιχειρηματικά Όντω είμαστε μια εταιρεία η οποία υπάρχει κάποια χρόνια που έχει μια ροή, που υπάρχει μια εμπιστοσύνη από ό,τι φαίνεται. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν δηλαδή, λέω ότι δεν υπάρχει πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, απλώ δεν είναι ότι είμαστε μια συλλογή μετριότητα, γιατί μπορεί να ακουστεί έτσι. Όχι. Από την άλλη, δεν είμαστε όμω και αν πει ποιο είναι ο καλύτερο προγραμματιστή στην Ελλάδα, μάλλον η απάντηση θα είναι, δεν θα ναι. εμεί. Εγώ σίγουρα δεν είμαι. Ναι. Ε, ενώ σε τίποτα από αυτά που έχω καταρριφθεί. Μακάρι να δουλεύουμε του καλύτερου και μακάρι να αποδειχθεί ότι mm. δουλεύουμε του καλύτερου, αλλά κρίνοντα από αυτού που κάνουν το τραπέζι. Αλλά για συνέχισε, έλεγε λοιπόν ότι είναι η συστηματική σκέψη ή η συστημική δεξιότητα. Συστημ, συστημική, μάλλον. Ναι. Δηλαδή αυτό ε, το οποίο θεωρώ ότι μα ξεχωρίζει και κάνει τη δουλειά μα πιο σχολή. Mm. Και γι' αυτό θεωρώ ότι φαίνεται να έχουμε πολύ καλύτερη επιτυχία σε projects τα οποία. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, χρειάζεται να καταλάβει λίγο την αγορά, λίγο τον πελάτη, mm. να καταλάβει λίγο το σύστημα, τι έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, υπάρχει. Είναι πολύ πιο πολύπρεπτο από το θέλω να κάνω μια εφαρμογή που να κάνει χιψιζέτ. Mm. Το οποίο το αφήνω λίγο στο πλάι. Αυτό όμω που θεωρώ. Αν μπορέσω να πάω και να βήμα πίσω και να πω: OK, αν κάποιο έρθει και μιλήσει μαζί μα, ενδεχομένω με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να τον πείσουμε. Αλλά πώ κάποιο φτάνει στο να μα συστήσει. Mm. Εμεί δεν πάμε κάθε μέρα και εξηγούμε τη δουλειά μα σε όλου του ανθρώπου που μα ξέρουν. Mm. Μάλλον κακώ, αλλά δεν το κάνουμε. Mm. Ο τρόπο που γίνεται αυτό, αν μπορούσα δηλαδή να, πω, να πάω 13 πλέον χρόνια πίσω και να πω τι πρέπει να κάνω ακριβώ το ίδιο για αυτά τα 13 χρόνια ώστε να φτάσω κάπου κοντά στο σημείο mm. που είμαστε τώρα. Γιατί μπορεί να βρούμε άλλα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει πολύ, πολύ λάθο. νομίζω ότι σίγουρα έχουμε ενδιαφέρουσε ιστορίε από πολλά πράγματα που έχουμε κάνει. είναι η συνεκτικότητα. Να. Και η παρουσία. Mm. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, μπορεί να βρούμε τη χρονιά που ήμασταν στρατό, για παράδειγμα, ή άλλε χρονιές που μπορεί κάτι, α πούμε, όταν κλείσαμε το Σόρσλερ. Που, οκ, okay, δεν ήμασταν παντού, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι και βοηθώντα να πιστεύω, αλλά και οργανώντα πράγματα αλλά και απλά παρακολουθώντα, 13 χρόνια είμαστε mm. παρόντε mm. με διάφορου τρόπου. Mm. Από απλού τρόπου που ήταν το να τρέξει ένα meetup, να παρακολουθεί ένα meetup, να παρουσιάσει ένα meetup, mm. να χορηγήσει ένα meetup. Δηλαδή, ακόμα και σε πολύ, πολύ πιο μικρά events, θεωρώ ότι προσπαθούσαμε. Χωρί να ξέρουμε ακριβώ γιατί το κάνουμε, χωρί να έχουμε κάποιο σκοπό. No. Δεν μπορώ να πω ότι ποτέ είπαμε ότι ξέρει τι. Θα κάνουμε φίλε. 10, 12, όχι 12. 11 χρόνια το κεράδεν, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Mm. είναι... 10 πρέπει να είναι ο τώρα, ναι. Ε, και θα γίνει δουλίτσα. No. Δεν μπορώ να πω ότι ποτέ το σκεφτήκαμε αυτό. Σίγουρα καταλαβαίναμε ότι αυτό το πράγμα έχει ένα νόημα, ότι μα βοηθάει, ότι, ότι, ότι. Μπορώ να σκεφτώ χίλιου λόγου που το κάνουμε αυτό. Αλλά ποτέ δεν έγινε με σκοπό. Παρ' όλα αυτά ήταν συνεκτικό. Mm -hmm. Δεν ήταν ούτε ευκαιριακό, δεν ήταν ούτε με τρόπο που φαίνονταν άσχημα, δηλαδή πάμε να κλέψουμε κάτι, πάμε να... Και όλο αυτό το πράγμα αποδίδει. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Mm. Και είναι και ίσως και από τα πράγματα που μέχρι τώρα θα έκανα ακριβώς έτσι. Μπορεί να μην τα άλλαζα καθόλου. Ναι. Να. Κι εγώ, 100%. Ε... Δεν ξεγελάω γιατί σκέφτομαι ότι θα καταλήξουμε τώρα να φιλογράμουμε ένα στο γένεια του άλλου. Αμάι, τι λέει, Είναι αυτά τα positive μηνύματα. Αλλά το γελάω γιατί θέλω να πω και εγώ κάποια θετικά πράγματα που θεωρώ ότι κάνουμε. Όταν πας σε μια κατάσταση ενδοσκόπηση, προσπαθείς να βγάλεις με το ζόρι τα πράγματα που θεωρείς ότι βοηθάνε, να τα απομονώσεις με κάποιο τρόπο και να δεις πώς μπορείς είτε να τα επαναλάβεις, ώστε να τα βάλει σε ένα διαφορετικό συγκείμενο, ώστε να δουλέψουν καλύτερα. Ναι. Ε, σου είχα κάνει μια συζήτηση κάποια στιγμή. Ναι. Πρόσφατα τώρα, δηλαδή, παίζει να μην είναι ένα μήνα. Okay. Που σχολίαζα πώ εσύ και εγώ είμαστε, έχουμε κάποιο material. Δηλαδή, είμαστε από κάποιο υλικό που αφήνει ευκαιρίε στο τραπέζι και δεν τις παίρνει δεν ξέρω αν τη θυμάσαι αυτή τη συζήτηση περίπου ναι. ε, αυτό, αυτό τι σημαίνει σημαίνει όντως έχουμε εμείς στο, στο μυαλό μας κάποια πράγματα στα οποία Α εγώ εδώ μπορώ να βοηθήσω αν δεν το νιώσουμε αυτό το πράγμα για μια δουλειά μάλλον και μπορεί να είναι και κακό δεν θα την κυνηγήσουμε εντάξει μπορεί να είναι και κακό ε, κακό οικονομικά δηλαδή okay. Όμω, θεωρώ επειδή όντω αν έρθει μια ευκαιρία που πιστεύουμε ότι εδώ είναι. Αυτό μπορούμε να στο φτιάξουμε. Θα είσαι. Πώ το λένε, Enjoy the ride. <laughs> <laughs> Δηλα... <laughs> δηλαδή να πέσουν οι υπογραφέ και μετά. <laughs> <laughs> ναι, και μετά από όλα αυτά. Ναι. Ήταν αυτό που ήθελα να σου πω. Ήταν η ζωή στο Λούμπεν που έχει τον, τον. πρόεδρο τη ΑΕΚ που λέει Βάλε ζώνη ασφαλεία και από όλα το ταξίδι. Ναι. <laughs> 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 Ξέρεις, είναι, είναι, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δούμε ότι κάπου ταιριάζουμε, θεωρώ ότι είμαστε τυποποιημένοι. Τι, okay, enjoy the ride τώρα. Mm -hmm. Απλά θα, θα, το, θα το χαρίσω το, το πώ θα βγει όλο αυτό και όντω έτσι γίνεται. Ε, Όμω, αν κάτι δεν το, δεν το νιώθουμε, έχει τύχει να προτείνουμε να πάει να βρει άλλε λύσει ή οτιδήποτε. Αυτό κατ' επέκταση ε, έχει, έχει με ειλικρίνεια, όντω. Δηλαδή, θεωρώ ότι ούτε εσύ ούτε εγώ. Δεν, ξέρω, δεν έχω δει ποτέ η καρδιά μα να έχει πάει να πάρουμε κάτι με το οποίο δεν νιώθουμε ότι όντω μπορούμε να κάνουμε γάμα δουλειά. Με τα καλά του και με τα κακά του. Αυτό το πράγμα. Αυτό επίση κυκλοφορεί. Mm -hmm. Δηλαδή, χτίζεται μια περσόνα, αν θες γύρω από σένα. Ένα... Ε, και θεωρώ ότι αυτό σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο ότι ο κόσμο που έρχεται και κάνουμε μια λίγο πιο σοβαρή κουβέντα, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό θα γίνει τελικά δουλειά. Δηλαδή, εφόσον γίνει λίγο σοβαρή κουβέντα, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Μόλι σοβαρέψει λίγο, δηλαδή οι φορέ που έχει φύγει προσφορά από το... εμά, μεγαλύ... το μεγαλύτερο ποσοστό έχει γίνει δουλειά. Mm -hmm. σε... σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να σημαίνει ότι εργούμε να στείλουμε προσφορά. <laughs> ναι. ναι. Ε, Αλλά... Θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί είναι η συνέπεια. Μάλλον όταν λέει συνεκτικότητα, μάλλον ενό στη συνέπεια. Συνέπεια, ναι, ναι. Μάλλοντας. Ε, συνοχή, συνεχή, ναι. συνοχή, συνοχή. Ναι. Ε, ε, μάλλον ενό στη συνέπεια. Συγγνώμη. <laughs> ότι είμαι. Συγνώμη, Όχι, πάρε, ούτε... Τι... με την έννοια ότι εγώ είμαι. Είμαι παρόν με συνέπεια. consistently. Ναι. Αυτό εννοεί. Αυτό, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι. Ήθελα να πω με συνέπεια, συγγνώμη. Εντάξει. <laughs> Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάπω. Άλλη παρένθεση, αλλά αυτή είναι η συζήτηση. Τώρα συζητάμε, έχει ένα άτομο στην εταιρεία που ασχολείται με το κομμάτι του, του marketing και τη εξωστρέφεια. Οπότε, εμεί συζητάμε κάποια πράγματα και αναλαμβάνει να βγαίνουν στην ώρα του εκεί που πρέπει να βγουν. Ε, ξέρω, Οπότε, τα επεισόδια την Παρασκευή, για παράδειγμα. Τα επεισόδια την Παρασκευή. Εντάξει, και πέρυσι καλά πήγαμε. Το καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Λοιπόν, <χ> ε, αυτό βοηθάει γιατί, γιατί λέγαμε το εξή. Ωραία. Θέλουμε κάποιο να, να, ακούσει για τη Logic. Τη, μια εταιρεία η οποία φτιάχνει software, αν χρειαστεί. Άμα αλλάχει. Οπότε αυτό θα γίνει με δύο τρόπου. Είτε θα ψαξει και αυτή η αναζήτηση θα καταλήξει σε εμά με κάποιο τρόπο. Ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι, θα βρίσκεται κάπου, είτε αυτό λέγεται Instagram, είτε LinkedIn, είτε Facebook, είτε Twitter, X, you name it. Και όπω κορολάρει, κάτι θα εμφανιστεί. Όπω ανοίξει το timeline, κάτι θα εμφανιστεί εκεί μέσα. Αντίστοιχο, βγάζουμε το πρώτο κομμάτι του Search. Mm -hmm. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο θεωρώ ότι δεν κάνουμε καλή δουλειά. Και Μπορούμε να θες να συζητήσουμε ιδέε εδώ πέρα. Εγώ με, εγώ με το ταλαιώνω. Ναι. ναι, το υπομονωθώ. Αλλά αυτό το οποίο είπε είναι αυτό το οποίο κάνουμε εμεί τώρα και στα social media. Δηλαδή, κάθε μέρα υπάρχει κάτι. Όχι με το ζόρι, αλλά έχουμε να πούμε πράγματα. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει κάτι εκεί. Και είναι το ίδιο στην ουσία και τα φυσικά events. Mm. Δηλαδή, γίνεται open coffee. Είμαστε εκεί. Οργανώνουμε εμεί κάποια δικά μα meetups. Ε, παρουσιάζουμε εμεί ένα άλλο meetup. Αυτά ακριβώ που είπε. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ότι είμαι παρόν. Κάπω θα με βρει. Mm. Και τα πιάσουμε μια κουβέντα. Ισχύει. Ναι. Και τώρα λοιπόν mm. έρχεται το, το επόμενο μεγάλο κομμάτι το οποίο εμένα με απασχολεί και σε mm. με απασχολεί νομίζω mm. το οποίο είναι ok μέχρι στιγμής είχαμε βρει κάπως αυτή τη μηχανή την οποία δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε ναι. η οποία κάπως ψηλοδούλευε ναι. Και έτσι εδώ πέρα η απόφαση. Είναι μια από τι αποφάσει που έχουμε πάρει είναι ότι θέλουμε να αυξήσουμε την εξωστρέφεια πέρα από τα σύνορα τη Ελλάδα, τέλο πάντων, σαν, σαν εταιρεία. Δηλαδή, τώρα το ποσό του τζίρου που είναι εκτό Ελλάδα είναι μικρό και θέλουμε να γίνει. Mm. Το, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Είναι τέλο σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό που είναι τώρα. Το μεγαλύτερο. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, Μπάρεκ. Με συνέπεια. <laughs> ε, οπότε έρχεται εδώ πέρα και λέει: Οκ, okay, ναι, μια λύση θα μπορούσε να είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε 13 χρόνια τώρα σε μια άλλη πόλη στο εξωτερικό. Σωστά. Και με καλέ πιθανότητε σε 13 χρόνια. Ναι. Από όλα στη και θα βάλουμε καλά. <Συκλή> 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 Αλλά είναι πολύ πιθανό να πρέπει τώρα να ξανασκεφτούμε όλο αυτό το κομμάτι και να δούμε το πώ θα μπορούσαμε όμως τώρα mm. να ξεφύγουμε από αυτό. Ναι. Και να πάμε στο επόμενο βήμα το οποίο είναι ένα από τα πράγματα που μας απασχολούν, μας, μας απασχολούν πάρα πολύ συχνά σε επίπεδο brainstorming τον τελευταίο καιρό. Mm. Οπότε είπα να χρησιμοποιήσω μία κουβέντα <laughs> ναι, ναι. <laughs> για Τέλεια. να γίνουμε πιο αποδοτικοί. Θα κάνουμε πλέον να ξέρεις τις συζητήσεις μας για το μέλλον σε μικρή κουβέντα. Λοιπόν αυτό είναι γαμάτο γιατί είναι next level ευαλωτότητα. Η αλήθεια είναι. Να δηλώσω σε αυτό το σημείο ότι μου ανέφερες ναι. ότι βρήκε mm -hmm. τα meeting notes από τι συναντήσει που κάναμε στο Sourceler πριν από 13 χρόνια. Πρώτον, μπερδεύτηκε. Εσύ βρήκε τα meeting notes. <laughs> 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 Εννοώ, όχι. <laughs> ε, τα... Αυτά που είχαμε δημοσιοποιήσει. Λέω, ah, α, και... ναι, ah, ναι, βρήκα τα blog posts που βγάζαμε. Μπράβο. Άλλη μια μικρή παρένθεση. Όταν είχαμε ξεκινήσει το Sourceler 2011, οκ. Okay. 13 χρόνια πριν ακριβώς όπως το όπες, τα meetings που κάναμε δημοσιεύαμε τα πρακτικά στο blog μας και είναι ακόμα στο... είχαμε ένα Tumblr blog τότε ναι. <laughs> <Με, με> Εμεί <laughs> και θα τα <laughs> Ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, είναι εκεί αν μπει κάποιος meeting notes from ξέρω εγώ και ήμασταν σε αυτό, το, σε αυτό το σαν δώμα που ήταν στο ισόγειο του σπιτιού μου. Τότε. Ναι, ναι, ναι. Που είχαμε πάει το θυμάσαι, που είχε έρθει και ο Μάριος και ο Θανάσης και ο άλλος ο Αντώνης και ε, είχαμε βιδώσει ένα μεγάλο πίνακα στον τοίχο. Mm. Γαμάτορα μαλάκα. Ωραίο. Εντάξει. Ξανακάνουμε. Μόλι μετακομίσω σε ένα σπίτι μπορώ να κάνω. <laughs> <laughs> Ωραίο. Ωραίο. Φίλε μου άρεσε. Και είχαμε μια ιδέα. Δεν θα την την ιδέα που σου είπα εδώ πέρα. Ναι. Α, ah, ναι. Δεν ναι. το πούμε. Ε, θέλω να κρατάμε κάποια πράγματα έτσι. να αφήνουμε ένα τη ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε brainstorming εδώ. Δηλαδή, πώ πάμε προ τα έξω. Ωραία. Και νομίζω ότι. Για θέλω να στρέψω τη συζήτηση κάπου. Ε, στρίψτε. Ε, η πρώτη ερώτηση που κάνει σε αυτό ή που εμεί κάνουμε στην αυτό ναι. μα είναι. Ποιο είναι ο ιδανικό πελάτης, το οποίο ακούγεται τόσο απλό mm. και κάτι το οποίο κάποιο σκεφτόταν στην αρχή, αλλά τόσο εύκολο να σου ξεφύγει όταν οι πελάτε που έρχονται σε σένα έρχονται για για φο... Όχι για λάθο λόγου, αλλά για του λόγου που ναι. δεν έχει πάει εσύ να πουλήσει κάτι. Αυτό ήταν ένα πράγμα που έχουμε πει: είναι το εξή, ότι εμεί μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα πολύ μεγάλο εύρο πελατών, όπω και έχουμε κάνει μέχρι στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Ε, by the way, αυτό τώρα θα είναι ο πέμπτο χρόνο τη εταιρεία, γιατί ξεκίνησε ε, Σεπτέμβρη του 20. Ήταν ε, ξεκίνησε, πρώτα μικρά consulting, και μετά από το 21, άρχισε να χοντρένει το πράγμα. Ναι, oh, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτό το οποίο λέγαμε είναι το ότι ενώ μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο έυρο πελατών, επειδή έχουμε συγκεκριμένο, συγκεκριμένα resources από την άλλη, πρέπει να, να επιλέξουμε που θα εστιάσουμε και να πούμε ότι δεν θα εστιάσουμε mm -hmm. σε όλα αυτά που μπορούμε, αλλά σε αυτά που θεωρούμε ότι θα έχει καλύτερο return on investment. Το ξέρει ότι έχω πρόβλημα αποφασιστικότητα, ακόμα και στο μεσημεριανό. Ε, Οπότε θα πω, εγώ θεωρώ ότι είναι δύο οι περιπτώσει mm -hmm. που κάνουμε. Δεν ναι. είπα ότι θα αποφασίσουμε σήμερα. Είπα ναι. ότι απλά... Όχι, όχι, απλά μιλά, μιλά ελεύθερα. Θεωρώ ότι είναι δύο οι περιπτώσει που κάνουμε καλή δουλειά. Να σου πω κάτι. Γάματα. Θα διαλέξω μία. Okay. Μία. Ναι. Σκληρό, μου Και θεωρώ ότι είναι startups οι οποίε θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο προϊόν, ένα καινούριο MVP, έχουν συγκεκριμένου πόρου, συγκεκριμένο χρόνο και θέλουν μέσα σε τρει με τέσσερι μήνε να, να είναι production. Mm -hmm. θεωρώ ότι αυτό είναι εκείνο το enjoy the ride το, το ωραίο θα, θα πάρουμε και μια καρέκλα τέτοιο ε, <laughs> για, <laughs> <αγωνιστεί>. για... <laughs> <laughs> θα λέμε λοιπόν κάτσε εδώ, θα <laughs> σε <laughs> δέσουμε τώρα <laughs> ναι. δηλαδή θα έλεγα ότι θα ήταν έλεγα... <laughs> ωραίο για το λειτουργία αυτό να ξέρεις <laughs> στην εταιρεία, να παίρνουμε κάποιο να το βάζουμε και μετά θα μας ε, γράφουνε στα τέτοια, στις φιλάβες. Ναι. <laughs> <laughs> ε, <laughs> νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση. Γενικά θεωρώ ότι το δυνατό μας κομμάτι είναι να παίρνουμε πράγματα από το μηδέν και να τους δίνουμε σάρκα και ωστά. Οκ, mm -hmm. okay, δηλαδή, θα έβαζα σαν ένα... Ε, μια δευτερεύουσα καλή περίπτωση. Τι έχουμε? Το 0-1 έψαχνα. Α, ναι. Σκεφτόμαστε αυτό το βγούμε μαλακία τελικά. <laughs> λοιπόν, <laughs> Ε... <θα το> κρύψω. <laughs> Όχι μόνο, εντάξει, καλό είναι. Θα πω μετά όμω και κολλά και σε αυτή τη συζήτηση για το σκεφτόμουν. Λοιπόν, εμ, θεωρώ ότι γενικά το δυνατό μα σημείο είναι από το 0, Πάμε και δίνουμε σάρκα και οστά σε κάτι. Αυτό γίνεται και σε πιο μεγάλε εταιρείε που θέλουν να μα κάνουν εμά offload κάτι. Mm -hmm. Θεωρώ όμω θεωρώ όμως ότι η περίπτωση με τι startups και τι νέε εταιρείε είναι εκεί που όπω λένε οι νεολαίοι βαϊμπάρουμε καλύτερα. Oh, 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 oh. Συντονιζόμαστε. Φλεξάρι τώρα. Όχι, συντονιζόμαστε καλύτερα. Γιατί είναι ίσω λίγο και πιο κοντά στη λογική τη δική μα εταιρεία. Mm -hmm. Δηλαδή, αν αύριο έρθει ένα δεινόσαυρο ε, από όλου αυτού που ξέρουμε ότι υφίστανται και μα κάνει εμά offload να κάνουμε κάτι. Okay, θα γίνει δουλειά όπω και έχει γίνει. Και ίσω μερικέ φορέ και με λιγότερε τριβέ. Εντάξει. Όπω έχει γίνει. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν το maximum output εκει mm -hmm. Το βέλτιστο άτομο. Το βέλτιστο output το βέλτιστο output έχω δει ότι είναι εκεί που κάποιος πάει να κάνει κάτι καινούργιο και γουστάρουμε και εμείς και κάπως το... Δηλαδή ήδη τώρα σήμερα κλείνουμε τη δουλειά με μια startup αυτή την εβδομάδα και θα κάνουμε κάποια εξτραδάκια τώρα, μικρά. Και όπως είπαμε θα τα κάνουμε επειδή δεν μας πάει η καρδιά να μην τα κάνουμε αυτά τα λίγα. Θέλουμε να το δώσουμε και θέλουμε να το χαρούνε. Και να το χαρούμε και εμείς δηλαδή στο προϊόν. Ναι. Οπότε αυτό δεν είναι παιδιά για να το περάσουμε, δεν κάνουμε τζάμπα δουλειά εδώ πέρα. Αλλά, αλλά μπορεί να υπάρξουν κάποιε λίγε λεπτομέρειε οι οποίε θα κάνουν τη διαφορά και επειδή είσαι στο mood πάνω να βγάλω τώρα το, το καινούργιο πράγμα έτσι να το ο κόσμο, μα παρασέρνει και εμά mm -hmm. λίγο αυτό. Σχοι, σχοι. Και καλά κάνει. Τι πιστεύει εσύ. Πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει και συντονιζόμαστε. Βαϊμπάρουμε εκεί μεταξύ μα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί συνδυάζει τρία, θα πω, πολύ καλά πράγματα. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι για να μπορέσεις να πας από το 0 στο 1, από το 0 στο σάρια και οστά, ή από το όπως θέλεις να το πεις αυτό, χρειάζεται πολύ περισσότερη συνδυαστική σκέψη, παρά το να κάνεις την πιο αποδοτική λύση. Δεν λέω ότι δεν είναι αποδοτικές οι λύσεις μας, αλλά... Αν τις βάλεις σε ένα επίπεδο τύπου, ξέρω εγώ, e-food στην Ελλάδα mm. για να φέρω μια ελληνική εταιρεία στο αντίστοιχο ναι, οκ. Okay, θα έχει διαφορά η λύση μας με κάποια άλλη λύση. Αργεί όμω αυτό. Δηλαδή για το e-food ήθελε κάποια δεκαετία χρόνια για να φτάσει, ρε, mm. δηλαδή, σε, ένα, σε μια κρίσιμη μάζα που αυτά τα ναι. πράγματα να έχουν νόημα. Άρα λοιπόν το να μπορέσει να καταλάβει λίγο το προϊόν, να αλλάξει λίγο το προϊόν. Πολλέ φορέ δηλαδή έχει τύχει είτε μέσα από περιορισμού, είτε μέσα από άλλα πράγματα να βγουν καλύτερε λύσει μετά στο τέλο και να κάπω έτσι να ωρεοποιηθούν. Mm. -hmm. Ρευθούν, πλέξον, για τη δικιά μα τα άποψη. Γιατί προφανώ μπορεί να έρθει ο άλλο και να σου πει ότι δεν συμφωνώ σε αυτό. Οκ, okay, δεν συμφωνεί. Μια χαρά. Αλλά το, το κομμάτι όλο αυτό μα βοηθάει πάρα πολύ. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι γουστάρουν να φτιάχνουν προϊόντα. Ναι, ναι. Ό,τι και να πει, Mm. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να επιλέξουμε εμεί πώ θα ήταν κατανεμημένο το τζίρο τη εταιρεία, το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι, θα ήταν στα προϊόντα. Γιατί εκεί είναι εκεί πέρα που, που είναι η καρδιά μα, εκεί πέρα πάει το. Nah. Εκείνη, αυτό μα αρέσει να κάνουμε, μα αρέσει να παίρνουμε άτομα τα οποία μπαίνουν σε ένα website, γιατί αυτό είναι το οποίο ε, φτιάχνουμε, websites, και να αισθάνονται ότι η μέρα του γίνεται λίγο καλύτερη από αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή όλο το νόημα είναι αυτό. Όλα τα άλλα mm. τα θα έλεγα μπροστά σε αυτό. Και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι ίσως και αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων, είναι ότι πλέον το έχουμε κάνει πολλές φορές. Το κάνουμε για τα δεκά μας προϊόντα, το κάνουμε για πελάτες, το κάνουμε από εδώ, το κάνουμε από εκεί. Πλέον μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν πολύ πολύ πιο γρήγορα και αποδοτικά από ό,τι μπορούσαμε εμείς πριν από μερικά χρόνια και μάλλον πολύ πιο γρήγορα και αποδοτικά από ό το κάνει κάποιο ο οποίο το κάνει mm. από μόνο του. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι θεωρώ και μάλλον αυτοί οι τρει πυλώνε είναι αυτοί που μα ξεχωρίζουν σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο στοχευμένο πλέον mm. και ίσω μπορούμε να το προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα. Mm. Και άρα εδώ πέρα έρχεται η ερώτηση. ήδη όπω βλέπει, δεν αφήνω καθόλου να πάει η κουβέντα εκεί πέρα που εσύ. Ε, Πώ. Μπορούμε λοιπόν τώρα, αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η περσόνα μα, γιατί το να φτιάξει την περσόνα του ιδανικού πελάτη είναι το πρώτο κομμάτι που πα και φτιάχνει. Mm. Πώ θα την προσεγγίζαμε, Πού θέλω να πάω την κουβέντα, δεν Το δεν έχω ξέρετε. πορεία. Α, είπα, μήπω. Α, ή όχι, είπα, είχα πορεία. Εκεί που θελω να παω την κουβεντα το εχω α ειπα εγω οχι εκει που θελω εγώ ναι, ναι. και εκεί που ενδεχομένω θα ναι, 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 ναι. Ναι. Όχι, δεν θέλω να την πάω κάπου την κουβέντα. Ποια είναι η ερώτηση, Πώ θα προσεγγίζαμε, ναι, Πώ θα προσεγγίζαμε το. τον πελάτη. Έχουμε αυτέ οι περσόνες που έχουμε για μα. Αυτή την περσόνα μάλλον, που έχουμε μια αρκετά mm. πιο συγκεκριμένη περσόνα. Ναι. Που είναι ο startup. Pass, σωστά. Που δεν έχει τεχνική ομάδα. Ναι, είναι... Και έχει την τύχη να... Ένα να... άτομο ή κάποια ναι. άτομα, τα οποία θέλουν να φτιάξουν... Ο στραταπάς είναι η καποια ατομα τα οποια θελουν να φτιαξουν ο startup ειναι η ομαδα τη. Ναι, ναι, ναι. Στα τα αποκατάσταση. Ναι. Ε... Ε, ένα ε... άτομο, αυτό είναι το... Ναι. Ήθελα να... Λοιπόν, αρκετώ. εκεί θα θα κολλήσει μια συζήτηση που είχα με ένα, με ένα καλό μου φίλο και συμφοιτή μα. Δεν θα τον μάτι γιατί δεν ξέρω αν θέλει να τον κάνω mention. Αλλά. Ναι, δεν ξέρω. Θα τον ρωτήσω και θα τον κάνω την επόμενη φορά. Μου είχε πει ότι το κομμάτι των, των πωλήσεων. Θα το πιστεύω 500.000 φορέ. Είναι καινούργιο με πετριά. Ε, σπάει... Έχει πετριά. Καλά είσαι. Λοιπόν, πετριά.dev. Ναι. <laughs> <laughs> Πιάστο. Έχουμε, ωραία, μπορεί, αλλά έχουμε να πιάσουμε κι άλλο ένα domain από ό,τι θυμάσαι ε. Δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το πιάσαμε χθε γιατί δεν είχες το, το factor, θα είχε το Factor of το του FA στο Μεγάλη ιστορία. <laughs> Συνεχίζω. <laughs> πώ προσεγγίζουμε ομάδε οι οποίε είναι startups και χρειάζονται μια τεχνική ομάδα mm. να του φτιάξει την ιδέα του. Οπότε, πώ πώς προσεγγίζουμε εμεί ε, να σου πούμε ότι είναι τυχεροί που υπάρχουμε. Ε, πολύ καλό ερώτημα. Και μιλούσα για αυτό το φίλο μου, ο οποίο μου σχολιάζει. Δουλεύει σε μια συμβουλευτική εταιρεία στο εξωτερικό και μου έλεγε ότι οι πωλήσει πάνε στην ουσία. Υπάρχουν δύο μεγάλοι τρόποι να κάνει πωλήσει. Το ένα είναι το supply και το άλλο είναι το demand. Το demand τι είναι, όπω κατάλαβα, ότι ε, υπάρχει μια εταιρεία που ψάχνει να βρει προμηθευτέ mm -hmm. που παρέχουν κάτι. Ε, Συγγνώμη, αυτή η εταιρεία έχει ανάγκη από κάτι και ψάχνει προμηθευτέ που που τους παρέχουν το κομμάτι του supply είναι το κομμάτι που ε, εσύ παρέχεις κάτι και ψάχνεις να βρεις να Ναι. η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο από ό,τι έχω καταλάβει καλά συνήθως στο κομμάτι του demand έχεις κάτι αρκετά πιο γενικό mm -hmm. τύπου okay. ε, python άρα εγώ με μια εταιρεία και μου λείπει ώρα για python και ψάχνω contracting εταιρείε. Και το άλλο το κομμάτι του supply είναι ξέρω, κάποιο προϊόν ή κάτι, κάποια λύση έτσι λίγο πιο σχηματισμένη. Θεωρώ ότι στο κομμάτι του. Μπορεί να δουλέψει και το demand, πιθανόν, αλλά επειδή πρέπει να πάρουμε απόφαση αυτή τη συζήτηση, θεωρώ ότι το κομμάτι της προσέγγισης supply είναι το καλύτερο για να πάμε σε startup founders που mm -hmm. ψάχνουν μια τεχνική ομάδα να ελοποιήσει την, την ιδέα τους. Και πώς το φαντάζομαι αυτό. Αυτό το φαντάζομαι με... Το, το πιο απλό κομμάτι. Μια σελίδα στο website μας η οποία έχει ένα solution που λέγεται MVP. Minimum Viable Product. Οκ, mm -hmm. okay, λοιπόν. Και εκεί μέσα ε, θέλει εξαιρετικό κόπη. Κάτι στο οποίο... Είχαμε, ήμασταν στο παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι έχουμε γίνει weak as fuck τον τελευταίο καιρό και κάπω πρέπει να το φτιάξουμε. Αλλά θέλει καλό κόπη, δηλαδή με το που το στείλει, το άτομο που θα το διαβάσει. Να βαϊμπάρει. Ναι. Θα είναι λέξη μου σήμερα. Ναι. Πρέπει, πρέπει δηλαδή η πρώτη πρόταση πρέπει να κάνει connect. Όπω έλεγε και ο πολύ καλό μα φίλο Χρήστο ανέκαθεν. Πρέπει να κάνει connect. Ναι. Το... <laughs> <laughs> ε, ε, και γιατί λέω μια σελίδα, γιατί μια σελίδα μπορεί να λειτουργήσει σαν παρουσίαση ή μπορεί να λειτουργήσει είναι... έχει πολλές χρήσεις. Οπότε έχει αυτό το οποίο εσύ μπορείς να το στείλει σε άτομα. Mm -hmm. Εντάξει. Λοιπόν, και πώς βρίσκεις αυτά τα άτομα, πηγαίνεις σε κοινότητες. Okay. Πιέζεις αυτές τις κοινότητες, το Open Coffee. Πας στο Open Coffee, κάνουμε ένα post. Όσοι εδώ, λέτε να μιλήσουμε. Ήταν να μιλήσω και, και με ένα τύπο. Το είχαμε κανονίσει, αλλά τελικά δεν βρεθήκαμε ποτέ. Αλλά εντάξει, είπαμε θα, θα έρθει στα meetups μα, οπότε είμαστε ok. Αλλά αυτό είναι για παράδειγμα ένα τρόπο. Τώρα, το πρόβλημα με αυτό, μιλάω πάρα πολύ ώρα, αλλά okay, είναι το ότι αυτό αναγκαστικά, αναγκαστικά εύκολα περιορίζεται σε αυτόν τον τόπο. Mm -hmm. okay. ε, πιθανόν να πρέπει να. Πώς θα το προσέγγιζες αυτό τώρα online και πιθανόν μπορείς να πας με διαφημίσεις στο Reddit, σε κοινότητες και σε τέτοια πράγματα. Σίγουρα βασικά μπορείς να πας και να πληρώσεις για το promotion κάποιος να στείλει κάπου αυτό το offering που έχεις σε κάποιες κοινότητες. Αυτό είναι αυτό που μπορώ να σκεφτώ για το, για το international. Και τελειώνει εκεί ο, ο μονόλογος. Τι πιστεύεις εσύ? Κοίτα, ξεκινώντα με ασκησούλε που κατά καιρού είχαμε κάνει στου διάφορου διαγωνισμού στου οποίου είχαμε Συμμετάσχει. Ναι. Μετέχει, συμμετέχει, Νομίζω είχαμε συμμετάσχει, είμαι αρκετά σίγουρο ότι επειδή, είναι, είναι παρακείμενο. Ε, παρακείμενο. Βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, αφού περιγράψει αυτή την περσόνα, πρέπει να δει πού κινείται. Mm. Δηλαδή. Α, ναι, μπράβο, μπράβο, Ναι, ναι. Ποιε είναι οι κοινότητε ενδεχομένω στο Reddit, στο Twitter, στο, στο X, Formerly known as Twitter. Στο Facebook, στο. Παρένθεση. κλαίω γιατί υπάρχει ένα account που λέγεται God στο Twitter. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είχε σταματήσει να αποσταλεί, ξαναπόσταρε και λέει I'm back in Twitter ή κάτι τέτοιο. Και σε παρένθεση έχει γιατί αυτό είναι το όνομα που θα έχει πάντα, α ναι, ναι, ναι. Γελούσα. Κλείνει η παρένθεση. Καθόλου σημαντική. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να περιγράψει και να δει πώ κινείται αυτή η persona τι θα έψαχνα την περισσότερο, τι την απασχολεί. Να. Τι είναι οι ανησυχίε που έχει, τι είναι αυτό που κάνει αυτό το άτομο να κοιμάται, να, συγγνώμη, να μην κοιμάται τα βράδια, να μην ξύπνιο. Ωραία. Και να βρει τον τρόπο να απαντήσει αυτό. Αυτό μπορεί να είναι το Reddit, όπω είπαμε. Μπορεί να είναι μια online πλατφόρμα, όπω για παράδειγμα το Platz, το οποίο είναι ένα από τα ε, πράγματα mm. τα οποία θέλουμε. Εξερευνούμε σε... τώρα, ναι. Εξερευνήσουμε για να πειραματιστούμε. Μπορεί να είναι ένα blog το οποίο αντί να είναι τεχνικό, mm. το οποίο σήμερα, αν κάποιο έβλεπε το blog μα, νομίζω θα... θα έλεγε ότι στοχεύουμε περισσότερο τεχνικά άτομα και μικρέ ομάδε πραγματιστών. Mm. Το οποίο μα αρέσει, γιατί γαμάνε αυτά τα άτομα και αυτέ. Νομίζω ότι το μόνο που κάνει το blog μα αυτή τη στιγμή, που το έχω εισπράξει κάποιε φορέ, είναι ότι χτίζει μια εμπιστοσύνη. Mm -hmm. Γιατί ανοίγουμε τα χαρτιά μα για το πώ δουλεύουμε βασικά ναι, ναι. αυτό το οποίο κάνουμε είναι ανοίγουμε τα χαρτιά μας για το πώς δουλεύουμε όχι όμως και αυτό αυτό ίσως είναι και πάλι ένας δικός μου κάλος στον εγκέφαλο δεν μου πάει η καρδιά να πάω στο blog μας έχουμε ένα blog το οποίο λέγεται State of Progress έχει άλλο όνομα υπήρχε πριν τη Logic στην ουσία και μετά είπαμε ωραία αυτό θα είναι το blog της Logic είναι θα State of Progress ναι αυτό πιθανόν αυτό. ναι. υπάρχει μια λογική ότι είναι ένα παραλέλα στο πούμε brand το οποίο όμω. Τελικά, είπαμε ότι okay, αυτό θα είναι το blog της Logic. Οκ, okay, έχουμε κάποιε ανακοινώσει εκεί, σημαντικέ, αν προσλαμβάνουμε κάποιον ή αν βγάζουμε κάποιο καινούριο προϊόν. Αλλά αυτέ μπορεί να είναι το πολύ τρίτο το χρόνο, α πουμε mm -hmm. Και κατά τα άλλα, τα άρθρα που βγάζουμε, και ήταν ένα κόλλημα που έχω από την αρχή, είναι αρκετά διαχρονικά. Δηλαδή, είναι άρθρα γύρω από τον τρόπο που δουλεύουμε. Δεν θα βρει ποτέ εκεί. Α, γιατί Δέκα ωραία πράγματα στην Python 13 που ανακοινώθηκε σήμερα, by the way, ή χθε. Α, ναι. Ναι. Ε, που γυρίζουμε, ναι. Όχι που βγήκε το επεισόδιο. Ε, δεν θα βρει κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν θα σε νοιάζει δέκα χρόνια. Είναι αρκετά mm -hmm. φιλοσοφικά να το πω. Αυτό έχω δει. Δηλαδή, έχ, έχει τύχει να με πιάσουν άτομα και να μου πούνε Α, διάβασα αυτό που γράψατε. Mm -hmm. Και ναι, συμφωνώ. Το πώ αντιμετωπίζουμε τα deadlines. Για το πώ πραγματοποιούμε το, το expertise τον κόσμο, ο έρχεται στην ομάδα. Πολλά πράγματα. Ε, άρα αυτό είναι ο σκοπό του. Πίσω σε αυτά τα οποία έλεγε. Ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό που είπε, που εγώ προσωπικά δεν το έχω λύσει. Αυτή τη στιγμή, αν μου πει που βρίσκονται οι startup founders που ψάχνουν τεχνικέ ομάδε, δεν ξέρω. εντάξει Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα ξεχάσω. Πάω Κοπενχάγη Product ε, Therapy Meetup πέρυσι. Mm -hmm που και καλά μαζεύονται όλοι οι προτακτάδες και λέμε τα ψυχολογικά μα εκεί πέρα. Okay. Ωραία, λοιπόν, και οι κάτι παιχνίδια, but... τέλος πάντων. Ωραίο, ωραίο μήτα. Και είναι ένα τυπά που με την εταιρεία του κάνουν software για οδοντιατρούς. Οδοντιατρούς. Λοιπόν, software για οδοντιατρούς. Software για οδοντιατρούς κάνουν. Σύνθετη λέξη, δεν το νομίζετε. Δεν ξέρω γιατί το έπαθα τώρα, ναι. Λοιπόν, οπότε... Τον, το euh, τον ρωτάω, του λέω ρε Ντούντ, πώ βρίσκεται, λέω, ο πελάτη. Και λέει, Κοίταξε, λέει Facebook groups, λέει έτσι. και όλοι οι οδοντίατροι είναι στο Facebook. Εκείνη που λειτουργούν, αυτό είναι το βασικό του ε, social media. Και εμεί έχουμε κάνει ένα Facebook group, μου λέει με την εταιρεία μου, που ποστάρουμε κάποια πράγματα γύρω από το τι κάνουμε και παίρνουμε οδοντίατρους τηλέφωνο ή τέλο πάντων ερχόμαστε σε επικοινωνία. Και δεν του πούλαμε πάρει αυτό που κάνουμε, αλλά του λέμε να σα προσκαλέσουμε στο group μα που είναι δωρεάν. Άμα θέλετε να βλέπετε τι κάνουμε. Έτσι. Okay. Ναι. Οπότε είναι αυτό το οποίο λε στην ουσία αυτό. Αυτό είναι το, το πρώτο. Πάρα πολύ σημαντικό. Το, το δεύτερο, είπε και κάτι ακόμα το οποίο το θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό και θεωρώ ότι εκεί επίση έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Είναι τελικά τι ανάγκη έχει αυτό mm -hmm. και πώ μιλά. Θεωρώ, τώρα το λέω έχοντας το στο, στο μυαλό μου, ένα, ένα πράγμα το οποίο θέλει ένα άτομο που σαν μια ομάδα τεχνική είναι φαντάζομαι συγκεκριμένο budget. Έχω δει δηλαδή ειδικά δηλαδή, δηλαδή, ότι οι, οι, οι start συν, ξέρεις θέλουν κάπως, ειδικά στην Ελλάδα βέβαια που είναι και συγκεκριμένο το, το funding, ε, θέλουν να είναι όσο πιο constraint γίνεται. Το mm -hmm. προϊόν, το, το MVP του και σίγουρα θέλουν να του μοιάζει συνέπεια στον χρόνο πρέπει να βγει στην ώρα του αυτό. ή τόσο να μην καθυστερεί για, για χαζού λόγου. Εντάξει, το go to market, η αλήθεια είναι από no, τον. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα είναι και το, κά, κάτι άλλο το οποίο μάλλον το κάνω underplay όταν ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο είναι το technical expertise. Mm -hmm. Και το έχω παρατηρήσει αυτό. Δηλαδή, άμα δει τη γράφουν στο site μα, όλοι γράφουν για το πόσο τεχνικά καταρτισμένοι είμαστε. Το οποίο, το, οποίο ισχύει. Γι' αυτό λέω, δεν θέλω να το κάνω underplay, δηλαδή όντω θεωρώ ότι είμαστε πραγματικά ε, από του καλύτερου τεχνικά. Για, για, να το θέσω σε, μια, σε ένα συγκεκριμένο που θεωρώ ότι έχει σημασία, ε, μιλούσα με ένα άτομο το οποίο, αν δεν κάνω λάθο, έχει δουλέψει παλιότερα στην Google, στο mm. -hmm. IDAP, yes, γενικότερα σε, mm. σε πολύ μεγάλου οργανισμού που νομίζω δεν έχουμε. Ε, δεν έχουμε επαφή, δηλαδή mm. ούτε ξέρουμε ακριβώ πώ δουλεύουν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα αν αύριο είχα μια συνέντευξη με την Google, νομίζω ότι θα μου έλεγε <laughs> yeah. σπίτης, μου. δεν ξέρω αν πίσω στο σπίτι μου. Δεν, νομίζω ότι θα είχα κάποια τύχη εκεί πέρα, παιδί μου, γιατί το, το βάθο που μπορεί να χρειάζεται σε κάποια προϊόντα, ειδικά, σε μηχανικού οι οποίοι δουλεύουν στα, στα, πολύ ας πούμε, ακραία τεχνολογικά προϊόντα τα οποία κάνουν, δεν νομίζω ότι εγώ θα μπορούσα να πω και να, ε, να συναγωνιστώ εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται όμως όλοι να έχουν αυτέ τι γνώσει. Mm. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη και για άλλα πράγματα. Μπορεί να είσαι πολύ καλά τεχνικά καταρτισμένο, απλά να μην είσαι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή αυτό αναγκαστικά κάπου πρέπει να στενέψεις πάρα πολύ το, το πεδίο επαφή σου ώστε να, να φτάσει τόσο βαθιά. Μπορεί να διαλέξει το πόσο πούμε, ξέρω εγώ, μητερό θα το κάνει. Το, ναι. Το, το νη, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να είναι πιο στενή από κάποιον άλλον ή πιο μητερή. Mm. Δηλαδή. Η γνώση σου, ναι. αλλά να μην είναι και αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν, υπάρχει τρόπο να αποφασίσει ποιο είναι το σημείο το οποίο mm. δουλεύει σαν να καλά. Σκέφτομαι τώρα. Ε, ε, είχαμε ένα μικρό συμβόλαιο, αν θυμάσαι, την Άνοιξη, με ένα πελάτη από την Αμερική. Mm -hmm. Πολύ περίεργο συμβόλαιο. Okay. Στην ουσία ήταν κόντριμιού συμβόλαιο. Μπορεί να συνέχιζε, τελικά δεν συνέχιζε, γιατί πήγανε με εντελώ άλλε τεχνολογίε από ό,τι θυμάσαι. Ε, αυτό μα βρήκε. Ήταν ένα άλλο μοντέλο. Μας μα βρήκε το Django Pro's από open source βιβλιοθήκη. Mm. ή είδε κάποια παρουσίαση που κάνουμε κάπου, ή το intro βίντεο στο YouTube. Κά κάτι είδε, δεν ξέρω, ούτε αυτό θυμάμαι ακριβώ από πού. Νομίζω το pros και μια παρουσίαση που είχε κάνει για το pros εσύ στην Κοπενχάγη, ίσως, ίσως Ή το βίντεο στο YouTube που κάνουμε ένα παράδειγμα. Δεν πειράζει. Ναι, κάτι. Ναι, ένα από τα δύο, τέλο πάντων. Ε, και σκεφτόμουν ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτό ισχύει, by the way, αυτό μέσα. Όλοι οι founders που δεν είναι τεχνικοί έχουν την ερώτηση πώ μπορώ να εμπιστευτώ και να ξέρω ότι δεν με πιάνει κότσο αυτό με τον οποίο θα δουλέψω μαζί και θα με το ελοπίσει τεχνικά. Mm -hmm. Το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα πρόβλημα που ανέκαθεν το είχαν οι άνθρωποι. Απλώ τώρα είναι τόσο εύκολο να γίνεις καλός τεχνικά. Είναι τόσο εύκολο που απλά δεν προλαβαίνει και αρχίζουν και χτυπάνε τα λαμπάκια εδώ μέσα. Δηλαδή τι γίνεται. Κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς ξέρω εγώ ότι ο υδραυλικός ξέρει να κάνει καλά τη το δουλειά του. Κανένα, κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να το υπεραναλύσει. Και να πω το εξή. Γιατί άμα τρέχει ναι. βρύση, μπορείς να το δεις. Ναι. Άμα τώρα σε πέντε χρόνια σου βγει η υγρασία του και έχω καλή τύχη. Μπράβο. Αλλά είναι λιγότερε πιθανότητε. Σωστά. Αλλά. Είναι μέχρι να μείνει σε κανένα δυο σπίτια που έχω μείνει. Λοιπόν. Ε... αλλά. Τι ήθελα να πω. Είναι απολύτω λογικό και κατανοητό και εγώ θα το είχα. Δηλαδή, τα ήθελα άμα πάω να δουλέψω με μια τεχνική ομάδα να νιώθω ότι δεν. Δεν θα γίνει μαλακία. Εντάξει. <laughs> κανένα μα δεν θα το ήθελε αυτό. Και θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το urge παραπάνω. Το να ξέρω και να πιστεύουμε γιατί είναι και εύκολο να το προσεγγίσεις. Απλά δεν προλαβαίνει. Mm -hmm. Τι θέλει. Α, άμα ήθελε να γίνει τεχνικό και είχε χρόνο, διάβαζε πέντε tutorials. Μάθε λίγο Django, λίγο κάποια άλλη τεχνολογία που μπορεί να κάνει. Ε, ωραία, το βάλει στο site. Όντω, δηλαδή είναι κάτι που αν βρει το χρόνο, ναι. είναι εύκολο. Είναι. Γι' αυτό και τόσο κόσμο είναι προγραμματιστή. Okay, λοιπόν. Οπότε πρέπει αυτή η ομάδα να αποπνεύσει εμπιστοσύνη στο άτομο με το οποίο θα δουλέψει. Και στην ουσία να τον κάνει να πιστέψει ότι καλώς εγώ αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με το να γίνω τεχνικός και πιστεύω με αυτούς να μου κάνουν τη δουλειά. Αυτό το θεωρώ πολύ δύσκολο task. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση. Αλλά νιώθω mm. ότι από τη μία είναι προφανώς το αν σε έχει συστήσει κάποιο άλλος και έχει μια σημασία αυτό και με του υδραυλικούς προφανώ στο σπίτι. Εμ... Ναι, δεν ξέρω. Γιατί ό,τι και να μοιραστεί μετά τεχνικά, δεν μπορεί να το αξιολογήσει το άλλο άτομο από την άλλη πλευρά. Ό,τι open source και να βγάλει και βίντεο, τι, τι να αξιολογήσει, ξέρω εγώ. Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο. Μπορεί να αξιολογήσει το πώ δουλεύει μια εφαρμογή, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να αξιολογήσει το να. από κάτω τι γίνεται. Εντάξει, προφανώ θα δώσει μια προσφορά και θα πάρει και από και ναι. από άλλε ομάδε και θα δει, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, αν κάτι είναι πολύ off, κάτι δεν θα κάνει. Κάτι θα. Ναι. Δεν ξέρω. Πώ το προσεγγίζει αυτό, την εμπιστοσύνη έχει πέρα, mm. Νομίζω δεν υπάρχει. Ο, ο τρόπο που το. Ένα, ένα από του τρόπου που έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι ψηλοδουλεύει είναι να, να έχουμε την ανάπτυξη φάση mm. με, με το δικαίωμα υπαναχώρηση του πελάτη η άμα το αποφασίσει. Να. Mm. Ναι. Το μικρέ του λίγο το ρίσκο. Σου ότι ξέρει τι, άμα δουλέψει και είστε μαλάκι σε κάνα μήνα, μπορούμε. Ναι. Εντρο... Εντάξει, θα χάσω λίγο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά... Damage control γεννή. ναι. Νομίζω ότι αυτό κολλάει και με ένα από τα ε, principles που έχουμε, μία από τι αρχέ που δουλεύουν, που λέμε δεν θέλουμε να βάζουμε ποτέ χειροπέδες στου πελάτε. Οπότε δεν mm. θε να φύγει έφυγε, no questions asked, τόσο απλά. Ε, και τελείωσε. Αυτό είναι σημαντικό. Το... Ωραία, ένα πράγμα το οποίο έχω δει και δημιουργεί ανασφάλεια που Εμεί δεν το κάνουμε, ειδικά τελευταία, ε, είναι το ότι έρχεται ο άλλο και σου λέει ε, πώ θα μου κοστίσει αυτό. Και σου λέει ξα pagar, θα, <laughs> Ε, ξαρτά τώρα αυτά τα δούμε. Είναι να τον ζυγεί τον άλλο, πώ θα μπορεί να δώσει. Αυτό που έχουμε αρχίσει να κάνουμε τελευταία είναι να βγάζουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι στάνταρ και να περιορίζουμε την μεταβλητότητα σε συγκεκριμένα σημεία. Και να. Να λέμε, π.χ., ότι κοίταξε. Α πούμε, γίνει μια τεχνική ανάλυση που θα κάθεσουμε να δούμε αυτά τα πράγματα και θα κοστίσει τόσο. Μετά, αν η εφαρμογή δεν ξεφεύγει εντελώ, ας το πούμε από κάτι, από σε πολυπλοκότητα, τα κάθεσουμε να κάνουμε κάποια wireframes και κάποια βασικά design, δεν θα το λιώσουμε. Αυτή η φάση πάλι είναι σταθερή. Έχει τόσο. Ε, μετά λέμε το εξή. Λέμε ότι. Το το support μετά υποστήριξη, το λεγόμενο retainer. Έχουμε μια μόνιμη συνεργασία. Έχουμε κάποια tiers, θα εξηγούμε. Και μετά, τι είναι αυτό το οποίο είναι το μεγάλο μεταβλητό, είναι η υλοποίηση τη εφαρμογή. Και αρχίζουμε και βγάζουμε εκεί και λέμε ότι δεν λέμε Α, εξαρτάται από την πολυπλοκότητα. Αρχίζουμε και λέμε, Ωραία, ποια είναι η πολυπλοκότητα. Π.χ. Πόσε κατηγορίε χρηστών έχει. Ένα. Δύο. Πόσε οθόνε έχει. Αυτό. Τρία. Μάλλον θέλει. Μιλάμε για web αυτή τη στιγμή για απλότητα. Και πάλι δεν είναι και τόσο απλό. Τρία. Ε, απο... για πόσους από αυτούς τους χρήστες σε να είναι responsive και για ποιες συσκευέ οι οθόνε. Π.χ. συνήθω για τους διαχειριστές είναι ok να είναι, είναι πιο να, 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 είναι, να είναι desktop only ρε παιδί μου εκεί. Εντάξει, μετά πάμε. Επόμενο. Χρειάζεται πράγματα τα οποία πρέπει να στέλνονται στο background και να γίνονται κάποια πράγματα τακτικά ή είναι όλα request ήρθε, request έφυγε. Έχει μέσα SMS, έχει mail, έχει πληρωμές, έχει πολλές γλώσσες. Και αρχίζουμε αυτά και τα, και, τα, και τα βγάζουμε κάτω. Και ξέρεις αυτό, ξέρεις, it goes on and on and on and on mm -hmm. και, και συνεχίζει. Ε, Thirst του factor authentication, άμα αρχίζω να τα σκέφτομαι όλα αυτά, και, αλλά αυτά τα βάζουμε λίγο κάτω. Και λέμε ότι κοίταξε, αυτά είναι που επηρεάζουν την πολυπλοκότητα της συλλοποίησης. Mm -hmm. Και έχω δει ότι αυτό δουλεύει. Σε γενικές γραμμέρες. Και όποτε θέλεις έφυγε Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερο κόσμο ξέρει ότι μάλλον δεν θα φύγει. Mm. Και απλά αυτή η δυνατότητα σου γλιτώνει τον τελείω. Δηλαδή, πολλέ φορέ μια συνεργασία μπορεί να μην πάει τέλεια ακριβώ όπω θέλει ο άλλο. Και δύσκολα κάποιο θα αλλάξει προμηθευτή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά νομίζω ότι άμα το αποφασίσει μπορεί να το κάνει, η δυνατότητα να το κάνει αυτό, mm -hmm. σε βάζει και με καλύτερου όρου νομίζω συνεργασία. Δεν σε βάζει με όρου φοβικού μα έχει τύχει, α πούμε, ήδη πιο παλιά που είχαμε πιο. Όχι αυστηρά συμβόλαια, αλλά υπήρχε μια τιμή η οποία μπορεί να ήταν μεγάλη. Mm. Δηλαδή, όταν το βλέπει το project από την αρχή μέχρι το τέλο του. Ναι. Mm. Και έβλεπε πελάτε που υπήρχε πολύ μεγαλύτερο άγχο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, άμα <laughs> πάνε. <laughs> τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει άμα πεθάνετε εσεί, ξέρω εγώ, τι θα γίνει μα σπάτε mm. τη λεωφορείο. Δηλαδή, Οριακά μόνο αυτό δεν έχουμε υπογράψει σε, σε συμβόλαιο, να. όταν ήταν πιο μεγάλο. Ενώ, όσο πιο πολύ απλοποιούνται και δίνει έναν πολύ απλό και ξεκάθαρο τρόπο να διακόψει ο άλλο, αν το αποφασίσει, γνωρίζοντα ότι παίρνει μαζί, με, δηλαδή ότι ό,τι έχει αναφερθεί με την στιγμή το έχει πυρώσει, του ανήκει και παράδειγμα. Απλά πράγματα, τα οποία όμω βοηθάνε στην ηρεμία ότι ξέρει τι, άμα γίνει μαλακία, έχω τον τρόπο μου. Ωραία. Αυτά όμω σε σημαντικό βαθμό ισχύουν αφού το έχετε ανοίξει μια πρώτη κουβέντα. Σωστά. Πώ φτάνει εκεί. Δηλαδή, πώ αποπνέει την εμπιστοσύνη για να σου στείλει Θα μου πει σε ένα email, δεν κοστίζει και τίποτα για να σου στείλει ο άλλο. Από την άλλη. Αλλά. Δεν νομίζω ότι το έχουμε λύσει αυτό. Ναι. <χει> δηλαδή, και είναι και ένα από τα σημαντικότερα πράγματα μία από τις ιδέες που έχουμε τώρα είναι να γίνουν αρκετά πιο στοχευμένες landing pages. Δηλαδή να υπάρχουν σελίδες οι οποίες είναι στοχευμένες ώστε να απαντάνε τι ανησυχίες και τα ερωτήματα από, για, από συγκεκριμένες περισσότερες. Αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή πρέπει να είναι σχετικό. Πρέπει να είναι αυτό το οποίο λέμε relevant. Δηλαδή Sky me, το startup founder στη σελίδα μας η οποία λέει MVPs with logic και θα το ξαναβάλουμε μετά να το παίξουμε. Το βασικά το κάνουμε. Αυτά στο το σε. στο επόμενο ίσιο, να ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Και όχι, θα το κάνουμε. Και θα πρέπει να. Struck a cord. Από ό,τι λένε. Πρέπει να καταλάβει ότι αξίζει 20 λεπτά το τον χρόνο μου. Να μιλήσω μαζί του για 20 λεπτά. Να δω τι κατακάνουν. Άρα, εκεί πέρα είναι δύο ερωτήσει. Να έρθει εκεί πέρα, το οποίο είναι αρκετά πιο σύνδετο. Να. Και αφού έρθει εκεί πέρα, να, να πει «ΟΚ, okay. 20 λεπτά είναι. Α τα πετάξω και α δω τι κάνουν mm. αυτοί. Ναι. Ε, οπότε, κάπως πρέπει να φτάσει ένα άτομο το οποίο θέλει να ανοίξει μια startup από το εξωτερικό και δεν έχει τεχνική ομάδα. Κάπως πρέπει να φτάσει σε αυτή τη σελίδα. Mm -hmm ή σε αυτέ τι σελίδε. Μπορεί να είναι μια σειρά από σελίδε. Έστω την για, μία. Για, όχι, 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 ενώ. Μπορεί να είναι μια σειρά από σελίδε. Ναι, ναι, αλλά το λέω για, λόγους... λόγου. Σειρά σε... από σελίδε. Και τι θα πρέπει να περάσει από πέντε σελίδε. Κύριε, απλά δεν ξέρω. Α. Ε, δηλαδή, α. Ας... Ωπα, τι έχουμε εδώ. Χάλασε το φοβερό μα μου. Όχι, εντάξει, αλλά μια χαρά. Ε, πρέπει να βρει την κοινότητα. Την κοινότητα. Πρέπει να βρει το, το location, γιατί ακόμα και το, ίντερνετ, το internet, το διαδίκτυο, έχει τοποθεσίε που βρίσκεται κάποιο. Δηλαδή, Σωστό. αν πα αυτή τη στιγμή να βρει non-technical startup founders στο GitHub, δεν του βρει. Δεν του βρει. Ναι. Then, πιο δύσκολο. Then, then, είναι τόσο random που θα του βρει σε άλλα σημεία με μεγαλύτερη συχνότητα. Σωστό. Okay. σω το μόνο θετικό που μπορώ να δώσω εκεί είναι ότι εσύ είσαι, α το πούμε, GitHub Native και. GitHub. Ναι, ναι. Και μπορεί να το προσεγγίσει αλλιώ. Αλλά κάπου υπάρχουν αυτά τα άτομα. Σίγουρα ξέρω, γνωρίζω, ότι υπάρχουν lobbies στα οποία μπορεί να στείλει. Δηλαδή, κλειστέ ομάδε. Mm -hmm. Αυτό. Δηλαδή, έχουμε μάθει εμεί για διάφορε ομάδε, οι οποίε είναι σαν mailing lists και ρε παιδί μου, βρίσκει το USB πήρα το πήρα βίσμα. Το ναι, ναι. <laughs> Βρίσκει το USB το βίσμα και εντελώ τυχαία φεύγει ένα ενημερωτικό newsletter. Ε, αυτό. Αλλά ε, μπορεί να πάρω. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα αυτό. Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Α, ναι, μπράβο. Αυτό το οποίο προσωπικά έχω, έχω εντοπίσει ότι κάποιο από τα παρακάτω πρέπει να συνδράμει για να έχεις υψηλής κλίμακας επιτυχία, γενικά. Mm -hmm. ε, και όταν λέω υψηλής κλίμακας εννοώ financially distributed, δηλαδή να έχεις απόλυτο κόσμο πελάτε. Οκ. Okay. Λοιπόν, πρέπει το ένα δεχόμενο και το τελειώσω εκτό ελέγχου είναι να είσαι τυχερός. Οκ. Okay. Είσαι στο σωστό στιγμή, στη σωστή στιγμή... Όλα δεν. Όπω ήμασταν με το Sorsler, μείον ή το Financial, τέτοιο success. Γιατί κατά τα άλλα, τι να πω ότι ήταν success. Εντάξει. Δεν το νιώθω. Ούτε εγώ, αλλά και αντικειμενικά, κάποιε δεκάδε αν όχι εκατοντάδε χιλιάδε verified emails τα μαζέψαμε. Οκ. Okay. Και κάποιου εκατοντάδε συνδρομητέ, του περάσαμε. Ισχύ. Ε, και όλα αυτά ούτε γκασμάδε. Οπότε ήταν, ήταν αυτή η περίπτωση. Όσο εκεί όμως, τίποτα παραπάνω από αυτό. Η... Τύχη. Η άλλη περίπτωση είναι το να έχει λόμπινγκ. Αυτό, και είναι που θεωρώ ότι είναι μαλακία, το Zero to One, το βιβλίο. Οπό, οπό, το μάζευε, το, ε, το, το, το φιλούσε. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο. Το λόμπινγκ το χρησιμοποιώ τώρα, μάλλον ακούγεται κα... κακό, αλλά θέλω να το κάνω refresh για να μην έχει αρνητικό πρόσημο, αλλά είναι το να έχει κάποιου γνωστού οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν στα πρώτα σου βήματα. Να κάνουν subscribe εκείνοι, να το πούνε καπαλού. Μία κοινότητα υψηλή εμπιστοσύνη μπορεί να μοιραστεί τη δουλειά σου και να σε στηρίξουν anyway. Αυτό υπάρχει. Και θεωρώ ότι είναι μαλακία το 0 to 1, γιατί το διακύβευμα είναι το 0 to 1000. Για να μην πω το 10,000. Okay. εντάξει, οκ. Εκεί είναι, γιατί εκεί είναι που αρχίζει μετά αυτό το πράγμα και δουλεύει. Εντάξει, το 0 to 1 δεν είναι κάτι και εγώ θα μια εφαρμογή. Και που... θέλω να σου θυμίσω ότι κάποια στιγμή είχα φτιάξει μια εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε με την Ελισάβετ. Είχα φτιάξει. Ένα site στο οποίο ανέβαζες αρχαία υποτίτλων και σου έφτιαχνε το encoding. πω, πω τι βολικό. Εντάξει, λοιπόν, οπότε το one το φτιάχνεις. Λοιπόν, δύο, δύο, δύο σπίτια το χρησιμοποιούσαν. Εσύ κι εγώ. <laughs> λοιπόν, αυτό το έχεις, δεν είναι κάτι. <laughs> το δύσκολο είναι να ξεφύγεις από την πολύ στενή φούσκα σου. Οκ, okay. και υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι βοηθάνε σε αυτό. Και καλά κάνω γιατί δεν θέλω από το lobbying με την άση. Υπάρχει και κακό lobbying, δεν μιλάω για αυτό. Εντάξει, οκ, okay. έφυγε. Ξεχάσει το. Λοιπόν, και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι το high fucking maintenance. Δηλαδή, βάζει πάρα πολύ κόπο για να είσαι μια μάνικα που απλά πυροβολάει. <úa Εστά ouais> Και είναι πα, 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 παντού, 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 παντού. Έχει τη συνέπεια που είπε πριν στο extreme, Συνεκτικότητα. Όχι, όχι συνέπεια. Συνεκτικότητα είναι φάουλη. Okay. Έχει είσαι, έχεις συνέπεια, είσαι με συνέπεια εκεί παρόν, συνέχεια. Συνέχεια με συνέπεια. Και εν τέλει, επειδή είσαι παρών, όταν έρχεται η ευκαιρία, είσαι εκεί και την παίρνει. Mm -hmm. Την αδρά Ναι, ακριβώ. Αυτά. Έχει πολύ σημασία. και Εμεί θεωρώ τώρα είμαστε στο τρίτο mode, για να πω. Θεωρώ ότι αυτό είναι που πάμε και κυνηγάμε αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 σε μεγάλο βαθμό. Απλά νομίζω ότι είναι ένα απάντητο ερώτημα αυτό. Είναι πραγματικά μοναδικό. Δηλαδή, μπορεί να δοκιμάσει 100 ιδέε που έχουν δουλέψει, δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει και για σένα. Mm. Περισσότερε είναι ψέματα, έτσι και αλλιώ. Ναι, δηλαδή είναι σαν ε, αυτούς που πουλάνε μαθήματα στο Ιντερνετ στο για το πώ θα γίνει πλούσιο. Λοιπόν, self-help ψέματα. Έφυγε αυτό. Εντάξει, δύο. Πώ να κάνει scale τη startup σου ψέματα. Τα περισσότερα δηλαδή. Αυτά τα Twitter που λένε click here για να unfoldάρει το farming. Ε, ειδικά κάθε σε <laughs> φαρμάρει <laughs> κλικς ή λεφτά σε γεφτά, <laughs> Ναι, ναι. Για να σου δείξει πώς να γίνεις επιτυχημένος. Ναι, ναι, ναι. Αν το είχε λύσει το πρόβλημα θα ήταν επιτυχημένος και θα καθόταν να περιμένουν τα υλικά σου λεφτά. Ναι. Ναι ή θα το έκανα δωρεάν και θα έλεγε αυτά έμαθα εγώ, άμα θες διαβασέ ναι. και κάνω τις με αυτά. Και... Δεν θα έλεγε δώσ' μου 10 ευρώ mm -hmm. σε τιμή. Συμφωνώ και επίσης, επίσης έχω αρχίσει να εκτιμώ επιχειρηματίες οι οποίοι λένε ότι το μέγεθος της επιτυχίας που έχω είναι και σε ένα βαθμό αποτύχει. Μα είναι δηλαδή, αυτό. Εγώ, αυτό έχει τύχει να δω, να το λέει ο, ο Solomon Hikes, για τον docker. Καλά, τον είπα γιατί δεν τον μπερδεύω. Σάιξ. Σάιξ, ναι, εντάξει, ωραία. Ο Σόλμον Χάιξ με τον Ντόκερ. Οι 37 Signals. Ο Μαρκ Κιούμπαν. Άνθρωποι που είναι διαφορετικού background mm -hmm. και διαφορετική επιτυχία και τρει. Όλοι έχουν τύχει με τον ένα τρόπο ή τον άλλον να πούνε ότι ξέρει τι, αν το ξανά έκανα πετυχημένο θα ήμουν, πιστεύω. Αλλά το scale, oh, που, το scale, που, έφτασε είχε να κάνει και με το ότι υπήρχε έφορο έδαφο εκείνη, την, εκείνη την περίοδο για να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό. Ε, εμείς ρίχνουμε λίπασμα. Αυτό που κάνουμε. Μα, μα αυτό μπορεί μπορείς να κάνεις. Το mm. μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις λίπασμα και να ρίχνεις και σπόρους και να ελπίζεις αυτά τα δύο πράγματα να, να ενωθούν μαζί. Δηλαδή, η τύχη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά σίγουρα, όσοι τύχη και να έχεις, άμα δεν ρίξεις ούτε λίπασμα ούτε σπόρους, ναι. δεν θα βγει τίποτα. Επίσης, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση για την τύχη και γι αυτό τον τελειώνω πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Τύπου, α, ωραία, ο είναι Οκ, okay, ρε παιδί μου, αλλά δεν, δεν μπορώ να κάνω και κάτι γι' αυτό. Είναι δεν... αναγκαία, αλλά όχι κάνει συνθήκη. Ναι, αλλά δεν, δεν με νοιάζει κιόλα. Γιατί. Ναι. ενώ το. Οκ, okay, α το αναφέρουμε. Και για μένα τελείωσε εδώ. Γιατί κυριολεκτικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα ούτε για την τύχη που είχα ή δεν είχα, ούτε για αυτή που θα έχω ή δεν θα έχω στο μέλλον. Ούτε σχετίζεται δικιά μου με κανένα άλλο. Απλά να γνωρίζω ότι υπάρχει και δεν, δεν κορδεύω τον εαυτό μου. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά. Πάλι στο μάξιμουμ. Πάλι με ήττα. Α, παλεύουμε. <τυξε> ναι, ναι, ναι. ναι. Μα είναι, είναι ο μόνο τρόπο. Και... We have to be hardcore. <γιques> <γιques> να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτή η συζήτηση που κάνουμε παρά να έρθουμε εδώ για να πούμε <χε> Α, <φυλαράκη. χε> Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον καταρχά για μένα. Να το συζητήσουμε. <χε> 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 ναι, 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 ναι. Και σου λέω, κρατιόμουν αρκετέ μέρε τώρα. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση που έγινε νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακάνει τέτοια συζήτηση σε επεισόδιο που εξερευνούμε ένα topic που μα αφορά. Δηλαδή, να το πω Θα το ξανακάνουμε αυτό. Τόσο εξερευνητική νομίζω πω όχι. Μπορεί να έρθουν και άλλε. Μπορεί η έκτη σεζόν να είναι αυτή που φέρνει την αλλαγή. Ναι. Η ελπίδα. Έτσι, έρχεται. <laughs> <laughs> και η λεπίδα. Η λεπίδα. <laughs> <laughs> Τέλεια. Ε, Έχουμε κι άλλα εξερευνητικά να κάνουμε. Γιατί... Πιστεύει... Και αυτό ήταν τόσο αστείο που δεν είναι πλέον πολιτικό σχόλιο. Ναι. Δεν ξέρω καν άμα το θυμάται και κάποιο και δεν ξέρω το... καν και που το είχα δει αυτό το πράγμα. Είναι νομίζω παλιό πολιτικό σχόλιο, Αλλά πλέον νομίζω είναι αστείο πλάσμα. Ναι. Anyway, δεν ξέρω, δεν, δεν θυμάμαι που αυτό με τη λεπίδα που είχε παίξει. Ούτε anyway. Ε, η αλήθεια είναι το θεωρώ σαν κάτι το οποίο ήταν κοινό, αποδεκτό και γνωστό, αλλά μάλλον ναι. κάτι ιστορικό δικό μου. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά το θεωρώ Τόσο γαμάτο και τόσο έξινο. Δηλαδή, και απλά, απλά γυρίζεις τα πρώτα δύο γράμματα. Ναι, ναι. Και είναι το νόημα. Αυτά με τρελαίνουν αυτέ οι εξυπνάδε. Βέβαια, ναι. να, να πούμε εδώ πέρα ότι στην πραγματικότητα το πρώτο και το τελευταίο γράμμα είναι αυτά που έχουν σημασία. Άρα το να αλλάξει το πρώτο με το δεύτερο είναι μεγάλη αλλαγή σε μια λέξη. Σε σχέση με να κάνει Κατάλαβα τι λε. Λε για αυτό που ήταν και ένα email που ήταν μπερδεμένα τα γράμματα Α. και σε καταλάβαινε το νόημα. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Οπότε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. αλλά είναι πραγματικά. Ναι, πώ και πα από το μείον εκατό στο εκατό. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Χάσα. Χάσα. Επικό. Τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε και άλλε τέτοιε συζητήσει γιατί ενώ ήταν εξερευνητική, δεν μπήκαμε σε βάθο πολύ. Όχι, σίγουρα, σίγουρα έχουμε και άλλα και μπορεί καθώ προχωράμε. Και με καλεσμένου θα κάνουμε. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον και το τύπου σε. Μερικά επεισόδια, το πού βρισκόμαστε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι, μπορεί να έχει γίνει τίποτα. Γαμώ τις Αντώνη. Μου άρεσε πολύ. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Για πρώτη φορά θα πω μπράβο στην εαυτό μου. Έχω πάρει όλα τα memes τώρα, τα Loomber και αυτά. Ο τέτοιο δεν ήταν ο Dogg που λέει... But last but not least, I won't thank me. Σε ένα βραβείο, κάτι Δεν το έχω δει. Θα το δω. Τέλεια. Αυτά. Ε, έχουμε προτάσει. Ναι, βεβαίω. Δεν θυμάμαι αν έχω προτείνει ένα βιβλίο. Αν το έχω προτείνει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Το ξαναπροτείνω. Λέγεται The Psychology of Money και είναι του Morgan Housel. Αυτό νομίζω ότι ήταν επενδυτή. Ή είναι επενδυτής και ήταν δημοσιογράφος, δεν ξέρω. Anyway, αν τα δημοσιογράφησαν στο κομμάτι. Νομίζω ότι πάμε δύο ή τρει ε, σεζόν πίσω. Γιατί το ξέρω και σκέφτομαι ότι ο μόνο τρόπο να ξέρω αυτό το βιβλίο είναι επειδή το έχει ξαναπεριγράψει εσύ και όχι επειδή το έχω διαβάσει okay. από αλλού. Αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Ω το χάλασα. ε, έχω να προτείνω και κάτι άλλο okay, Θε να μείνουμε τέλος, εδώ. Τέλο. Έχασε την ευκαιρία τώρα. Όχι, δεν, κανένα θέμα. Λοιπόν, Morgan Housel, Psychology of Money. Ε, ίσως έχω προτείνει το blog του να ξέρετε για ένα ίδιο Α, κάτι τέτοιο. Λες, μπορεί, μπορεί. μπορεί. Πάντω είναι πολύ ωραίο βιβλίο και μιλάει αρκετά για την αντίληψη και την διαχείριση των χρημάτων που θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε αρκετά κάτω από τη βάση και στη διαχείριση σε προσωπικό επίπεδο το οποίο δεν, για να το πω, δεν υποτιμώ κανέναν για το πώς διαχειρίζει τα χρήματα του ή οτιδήποτε αλλά όντω έχουμε πάρει πολύ λίγη παιδεία από τα σχολεία μας γύρω από το κομμάτι των χρημάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, οπότε, ένα είναι. Και το άλλο είναι η αντίληψη του τι, τι είναι το χρήμα. Εγώ αυτό εγώ θεωρώ ότι τώρα, τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι σαν το χρυσό που ξέρει. Α, αυτό είναι πάρτο και τώρα όποιο πάρει ό,τι πήρε. Είναι. Anyway, θεωρώ ότι είναι ωραίο βιβλίο και τα λέει. Στα <συλίξο> <συλίξο> εξηγώ απλά. <πώς> Στα <συλίξο> εξηγώ ωραία. Αυτά. Ε, λοιπόν, εγώ πλέον έχω σκονάκι με το τι θα προτείνω. Γιατί... <συλίξο> Καταπληκτικά. Ε, κάθε φορά έρχονταν η ώρα αυτή και προφανώ δεν θυμόμουν τίποτα. Mm. Και μετά έλεγα: Πώ, πώ, πώ. Δεν είναι αυτό. Okay. Οπότε, σήμερα έχω να προτείνω το Stripe. Τέλεια. Το οποίο δεν θυ... νομίζω ότι δεν το έχουμε προτείνει αυτή φορά. Όχι. Αλλά είναι ίσω ο αγαπημένο μα πάροχο πληρωμών. Εκτό αν υπάρχει άλλο λόγο, ο πάροχο yeah. πληρωμών που βάζουμε και στα δικά μα προϊόντα και στον πελατών μα. Είναι τόσο. έχει απλό και ξεκάθαρο τρόπο χρέωση. Το οποίο ακούγεται πολύ βασικό, αλλά δεν ισχύει παντού. Mm. Το οποίο είναι πρόβλημα. Mm. Έχει πάρα μα πάρα πολύ καλό διαχειριστικό, ώστε να καταλάβει τι πληρώνει, τι συνδρομεθέχει κλπ. Έχει κάποια βασικά στατιστικά, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να βγάζει μια εταιρεία για τον εαυτό τη. Πώ τα mm. βγάζει, τι cash flow έχει. Όχι cash flow, αλλά τέλο πάντων το. Σπάντο, έχει ARR, δηλαδή το annual recurring revenue, το τι θα τι Θα μπορούσε να βγάλει σε ένα χρόνο άμα είχε τα σημερινά συνδρομέ. Γενικά έχει πολλού όρου που στα βγάζει από μόνο του. πρέπει mm. να κάνει τα πράγματα. Έχει πάρα, πάρα πολύ καλό documentation και τρόπο να καταλάβει τι request γίνονται, πώ να κάνει. Γενικά θεωρώ ότι από όλε τι πλευρέ, αν το πάρει, είναι πολύ βολικό. Είναι πιο ακριβό. Mm. Αλλά πηγαίνοντα πάλι στην συζήτηση τη αρχή που έλεγε το ότι πόσο πολύ σημασία έχει να βελτιστοποιήσει τα πάντα από την αρχή, mm. μπορεί και να μην έχει τόσο σημασία μπορεί τα λεφτά που θα γλιτώσει πηγαίνοντα με ένα απλό πάροχο πληρωμών να μην έχουν τόσο πολύ σημασία στα λεφτά που θα χάσει από τη διαφορά στο commission. 100% είναι έτσι. Αυτά <στα> θα έλεγα. Τέλεια. S06, φίλε. Οπότε, μικρή κουβέντα.fm slash S06 slash E01 slash. Βεβαίω. Όποιο θέλει, γράφεται και στο newsletter που έχουμε εκεί Σωστό. για να παίρνει και στο mail του ενημερώσεις για το πότε βγαίνουν τα επεισόδια στα οποία emails μπορεί να μας απαντάει με τα σχόλιά του in private. Εννοείται. Αν δεν θέλει να είναι δημόσια. Αν κάποιο θέλει να μας στείλει δημόσιο σχόλιο, το YouTube νομίζω είναι αυτό το οποίο ναι. κοιτάμε λίγο περισσότερο. Ναι. Τα social νομίζω, και στο... ειδικά και στο... τα... το Instagram και το TikTok, ναι. εγώ τα χάνω. Πλέον αποφάσισα ότι δεν έχω ναι. και... Το... Ε... Επειδή που και που α, ανοίγω Facebook και μου εμφανίζει πάνω επειδή κάποιο υπάρχει το Meta Business Center δεν θυμάμαι πώς λέγεται μπαίνω και τα βλέπω. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτά. Κουλ. Αυτά. Και, cool. και Σ... μέχρι την άλλη εβδομάδα τα λέμε.